Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε στην Τρόικα. Εδώ είμαστε, ακούτε, Λίμπερο. Στους 107,4 από τώρα μέχρι και τις 12 πάμε μαζί. Σήμερα Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου. Επικοινωνούμε αρχικά με μηνύματα. Κάθε SMS έχει χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. FM γράφεται και ενώ αφήνετε το μήνυμα στο 54526. Μετά τη χθεσινή λαοθάλασσα, όπως καταλαβαίνεις, ο Ασλαμάς δεν θα έρθει σήμερα. Εκκίνηση. Όχι, δεν θα έρθει καθόλου. Δεν θα έρθει καθόλου. Ντρέπεται. Γιατί... Ντρέπεται για αυτό που είναι γενικότερα, για αυτά που έλεγε και για την απάντηση που πήρε και αυτός και κάτι άλλο σαν και αυτόν. Έκανε μεγάλη προσπάθεια για το αντίθετο. Ακριβώς. Το πάλεψε για να μην υπάρχει κόσμος, να μην υπάρχει το παραμικρό. Κατάφερε να επηρεάσει όλα τα κρατικά κανάλια, όλα τα ιδιωτικά κανάλια, δεν έδειξε κανένας τίποτα. Δεν υπήρχε καμία ζωντανή σύνδεση. Εικόνες. Σήμερα. Σήμερα. Χθες όμως που έπρεπε για να πηγαίνει ο κόσμος, τίποτα. Έτσι είναι. Στα Μάλαγα τι έγινε. Κλείσαν τα διόδια. Για να μην πάνε τα λεωφορεία. Εντελώς. Ναι, λες και, και πηγαίναμε να κάνουμε διαδήλωση στα Σκόπια. Δηλαδή οι Σκοπιανοί να ήταν τέτοιο πόλεμο στην όλη φάση τη χθεσινή, η οποία δεν είχε κόμμα, δεν είχε ταμπέλα καμία, δεν θα υπήρχε. Συγχαρητήρια. Αυτό είναι χειρότερο. Πάμε να βγάλω το μπουφάνο μου και έρχομαι να τα πω πιο αναλυτικά. Στην Αθήνα μετά από πόσες μέρες είναι, μετά από δύο εβδομάδες θα έχει... Είναι Αθήνα. Εντάξει. Είναι Αθήνα. Άμα τους πορώνεις και τους απαγορεύεις, τους χειροτερεύεις την κατάσταση. Λοιπόν, την καλημέρα στον 883, τον πρώτο φίλο ο οποίος επικοινωνεί μαζί μας. Μαύρη ημέρα για τη δημοσιογραφία χθες, ακόμη πιο μαύρη σήμερα. Μου θυμίζει σχολιασμό σε πέναλτι του Ολυμπιακού. Όλοι εθνικιστές ήταν χθες. Αναρωτιέται ο Pixlax με το πρώτο μήνυμα της ημέρας. Με αφορμή το γεγονός της χθεσινής ημέρας και όχι μόνο της χθεσινής ημέρας που έχει προκαλέσει αυτή, τι να πω, εσκεμμένη ήταν αυτή η προσπάθεια να μην αναδειχθεί και να μην προβληθεί, λες και ξέρω εγώ συγκεντρώνονται για πολλούς λόγους τόσες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στη χώρα ή μάλλον πότε ξανά συγκεντρώθηκαν τόσες χιλιάδες. Υπάρχει για παράδειγμα τα τελευταία χρόνια στις εκλογές γίνονται τέτοιες προεκλογικές συγκεντρώσεις. Ντρέπονται τα κόμματα να, κάνουν να προσπαθήσουν να οργανώσουν συγκεντρώσεις. Ντρέπονται γιατί πλέον συγκρίνονται με άλλες εποχές και το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι αρνητικό. Αλλά να έχει τόσο κόσμο, όσο είχε, δεν μπορώ να τους μετρήσω, και να είναι τόσο μικρή η προβολή, ήταν πραγματικά παράξενο. Και αυτά βλέπω ότι είναι τα μηνύματα κυρίως σήμερα και άλλους φίλους και ο 226 που έστειλε μήνυμα, θα το διαβάσουμε στην πορεία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε και με τα αθλητικά μας βεβαίως, με το ποδοσφαιρό μας, με το μπάσκετ μας, με όλα τα γύρω-γύρω στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Εδώ είμαστε και με Forza Plus σήμερα. Μαζί μας δεν μπορώ να περιμένω. Ασταμάτητος ο ΠΑΟΚ, γράφει η Forza Plus και πάνω υπάρχει βέβαια και η ωραία φωτογραφία από την συγκέντρωση στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου με πολύ ΠΑΟΚ και όλα τα άλλα γύρω από τον ΠΑΟΚ και σήμερα με Forza Plus από το πρωί. Ο Χρήστατος θα ξεκινήσει με μπάσκετ σήμερα. Τις σημαντικές εξελίξεις στην ΚΑΕ Άρης. Θα μας κάνει και μια ανάλυση του αγώνα Άρης Κολοσσός και μετά θα πάμε στο ποδόσφαιρο για να μιλήσουμε για το Άρης Καραϊσκάκης, την ισοπαλία που απέσπασε η ομάδα της ανάλυση Άρτας. Ανάλυση για το Άρης Κολοσσός δεν μπορώ να σου κάνω, δεν το έχω δει. Δεν πειράζει, και αυτοί που το είδαν. Για τα διοικητικά θα τα πω πιο μετά, όταν θα επιλέξω εγώ να τα πω. Για το Άρης Καραϊσκάκης. Θα τα πεις, 11 παρά τέταρτο. Μας λέτε εσείς πότε θα τα πούμε. 11 παρά τέταρτο. Τα είπαμε, το Σάββατο βράδυ. Live. Όταν έγιναν.
Και τα γράψαμε και το Σάββατο βράδυ και μετά άρχισαν τα copy-paste. Εκτός από αυτούς που μας λένε ότι όπου κάνει τζι στο όνομα του Καπάζοκλου και δεν το αναπαράγουν. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, θα στα πω μιο μετά τα διοικητικά του Άρη στο μπάσκετ, γιατί δεν έχουν και τόση σημασία. Τι, κατηδίαν, στον αέρα. Στον αέρα, ναι, φυσικά. Πήγαν χθες, λέω, στο σπίτι του Λάσκαρη. Α, ναι. Βασιλής Σοφίας, δεν μάθαμε και το σπίτι του. Ευτυχώς το είδες το Λαμπαουτάρης και το ξέρεις, έτσι. Τα βάζουμε. Εμείς αυτά τα βάζουμε. Όταν πηγαίνουν στα σπίτια των παραγόντων μας, τα βάζουμε. Βασιλής Σοφίας 49. Οχ. Να ξέρεις, στην Αθήνα. Σε ποιο ύψος είναι? Δεν γνωρίζω από να σου πω τόσο καλά. Στην Αθήνα. Βουλή, δίπλα. Και το λέω και αυτό γιατί το είδα στο χαλάκι. Στο χαλάκι του σκύλου. Που πετάξανε τα fake volant. Τα fake volant τα πετάξαν προς το χαλάκι πάνω που γράφει Βασιλής Σοφίας 49. Από εκεί το ξέρω, δεν το ξέρω αλλιώς. Και το. Αφού θες να ξεκινήσουμε από αυτό, το πιο έτσι σημαντικό είναι ότι πήγαν αυτοί οι οποίοι πέρσι ήταν στην κοπή πίτα τους και αποθεώνονταν από όλους αυτούς. Ο Λάσκαρης. Για να φτάνουν λοιπόν αυτοί να έχουν τρελαθεί και να έχουν χάσει πάσα ιδέα, καταρχήν δείχνει από τη μία ότι δεν έχουν. Αθηναία, καμία. Ναι, από το Athens Club. Δεν έχουν καμία συναλλαγή οτιδήποτε άλλο. Πέρσι στην κοπή πίτας του Athens Club ήταν παρόν ο Λάσκαρης και αποθεώθηκε από όλο το σύνδεσμο εκεί. Και αυτός και η σύζυγός του. Και πήραν και δώρα, κάτι φανέλες όπου παίζει ο Θεός κτλ. Κατάφερε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έτυχε τη μεγαλύτερη στήριξη όλων από την οικογένεια του Άρη, δεν υπήρχε τη καθολική στήριξη. Κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να τα διαλύσει όλα, γιατί πάρα πολύ απλά φάνηκε ανακόλουθο σε όλα όσα έκανε. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι ότι ο Άρης είναι όμοιρος σε μια τέτοια κατάσταση και θα δούμε πώς ακριβώς θα προχωρήσει. Και επίσης, όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, είναι πολύ εύκολο να εμφανίζονται διάφοροι οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάντια της ομάδας, να παρουσιαστούν ως σωτήρες και να τα κάνουν ακόμα χειρότερα. Απλά θα τα πω πιο αναλυτικά 5 με 7 με τον Αλέξη, έτσι για να πάρουμε μια πιο συντεταγμένη θέση για το όλο θέμα. Κάποιοι οποίοι σκέφτονται να κάνουν τον Άρη σαν μια ομάδα στη Σερβία που την έχει ένας μάνατζερ και να γίνει και ο Άρης μανατζερίσκι, δεν θα γίνει. Να το ξέρουν αυτό. Από εκεί και έπειτα θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Η κατάσταση είναι δύσκολη, χωρίς καμία αμφιβολία. Το καλό είναι ότι. Ότι δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ να χάσει το στοίχημα από τώρα. Όχι, πέρα από αυτό, ότι έφαγε 100 πόντους από τη Λάρισα. Πέρα από αυτό, το καλό είναι ότι δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες διαρροές στο ρόστερ. Ίσως ο Μπέλ, αλλά και αυτός όχι τώρα. Οπότε δεν είναι μικρό το κακό. Δεν διαλύεται δηλαδή και το αγωνιστικό κομμάτι, εκεί θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τι να διαλυθεί αφού είναι 3 βαθμούς από τον τελευταίο, ρε. Τι να διαλυθεί. Εντάξει, είναι 3 βαθμούς από τον τελευταίο λόγω προγράμματος. Τώρα κερδίσει τον Κόρυβο και θα φύγει. Ναι, ναι. Γιατί. Περίμενε. Γιατί να περιμένω. Δεν κερδίσω, λες τον Κόρυβο εδώ μέσα. Τι σου το έχει αυτονόητο. Τον Κολοσσό 15 έφαγες. Ο Κολοσσός είναι Κολοσσός. Φίλε, έβαλε 17 τρίποντα έβαλε. Εδώ εσύ έφασες 100 από τη Λάρισα. Τι να πούμε δηλαδή. Αφού χάνει ο Πάο, μπορεί να χάσει κι εσύ. Από τη Λάρισα και τον Κόρυβο. Ο ΠΑΟΚ, φίλε. Έτσι ήταν, σκαμπανεβάσματα. Τέλος πάντων. Το ποδόσφαιρο ήταν μια πολύ κακή εμφάνιση και η πρώτη φορά που υπήρχε και μουρμούρα στο Χαριλάου και από το Δημητριάδης. Έχασε κάτι φοβερό. Ποιος? Ο Δημητριάδης. Ποιος Δημητριάδης? Ευκαιρία δεν είχε ο Δημητριάδης του Καραϊσκάκη, ο παίκτης. Έτσι τον λένε. Που ανήκει στον ΠΑΟΚ. Σοβαρά. Ναι. Αυτός το 48 που το χασε. Μια ευκαιρία έκανε ο Καραϊσκάκης αυτή. Από πολύ κοντά. Από κόρνερ, μόνος του. Του ήρθε η μπάλα, ρε παιδί μου, μετά από μακρύνση και τα λοιπά, μέσα στην περιοχή και το σούταρε στα περιστέρια. Δεν την είδαμε. Τη φάση αυτή. Την ευκαιρία. Αυτός ήταν. Αυτός, ναι. Αυτή τη φάση. Μία φάση έκανε και την έστειλε στα περιστέρια. Εντάξει, παρά την κακή εμφάνιση, ο Άρης θα μπορούσε να κερδίσει αν εκμεταλλεύονταν τις ευκαιρίες του. Ο Σπανός νομίζω ότι απέτυχε ικτρά στο rotation το οποίο έκανε. Και όλοι όσοι έλεγαν γιατί δεν βάζει Δολότα, γιατί δεν βάζει Δολότα, γιατί δεν βάζει Δολότα, κατάλαβαν γιατί δεν βάζει Δολότα. Γιατί παρά το γεγονός ότι ο Λότας είναι ένας παίκτης τεχνίτης, παίκτης ο οποίος περνάει την μπάλα ωραία, έκανε μια ωραία κάθετη κτλ. Όταν έχανε την μπάλα, περπατούσε. Όπως το λέω, περπατούσε στο πρώτο ημίχρονο. Και παρόλα αυτά δεν τον έχει βγάλει στο 30, περίμενε να πάει στο 60. Με αποτέλεσμα να χάσει όλα τα λεπτά μέχρι το 60, γιατί μόλις μπήκε ο Μουμίν, αμέσως πήρε στο κέντρο, αμέσως άρχισε η πίεση προς τους αντιπάλους. Είχες πιο ορθολογική
ενδεκάδα και με την είσοδο του Μιλούνοβιτς και με τον Μπαργκάν. Παρ' όλα αυτά έκανε 4-5 κλασικές ευκαιρίες, δεν έβαλε γκολ. Είσαι στο 0-0. Παραμένει πρώτο, αλλά πλέον νιώθει την ανάσα του Όφη στου 3 βαθμού. Ο οποίο Όφη έκανε. Δεν ξέρω αν είδε το μάτς. Τότε δεν κατάλαβες ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι στο οποίο έχει καθολική υπεροχή ο Απόλλωνας. Καθολική υπεροχή. Όταν λέμε καθολική υπεροχή, καθολική υπεροχή. Κάνει 0-1 ο Απόλλων και πιέζει για δεύτερο γκολ. Πρώτη φορά που πατάει μέσα στην περιοχή του Απόλλωνα ο Όφη, ο Μάνος πάλι. Αυτός ο Μάνος έχει, αυτό το παιδί έχει το άγγιγμα του. Το παιδί είναι. Πού ήταν, πού είναι αυτός? Στη Βέρεια έπαιζε πέρσι. Μπράβο. Και το καλοκαίρι λέγανε στε, άμα μπει στα γεντίκου λέει και αυτά το καλοκαίρι, θα δεις καλά που πάμε με το Μάνο και τέτοια. Και πανηγυρίζουν που έχει έρθει ο Κουσκουνάς. Ναι. Και δες πως τα φέρνει η ζωή. Κάνει προσφυγή ο Κουσκουνάς, φεύγει, πάει στη δόξα που δεν βλέπετε και ο Μάνος βάζει το ένα γκολ πίσω από το άλλο. Τέλος πάντων, βάζει το πρώτο γκολ ο Μάνος στην πρώτη φάση. Ευκαιρίες ο Απόλλωνας για να κάνει γκολ. Ευκαιρίες όμως καλές, κλασικές ευκαιρίες, έτσι. Δεν τα καταφέρνει ο Απόλλωνας. Πρώτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο Όφη. Μιλάμε για ένα μάτς το οποίο είχε κατοχή εκείνη τη στιγμή, δείχνει 30-70. Πρώτη ευκαιρία Όφη, κάτω από πόδια του Λόπεθ, 2-1. Και μετά εντάξει, μετά πέτυχε ένα τρίτο. Κινδυνεύει ο Απόλλωνας, Είναι 3 βαθμούς πάνω από τη ζώνη. Όχι 2. Γιατί ο Απόλλων Λάρισας, ο Απόλλωνας Λάρισας που τον κοροϊδεύατε με τον Άρη, πήρε 2-2 με στη Δράμα. Μαγική εικόνα γι' αυτό. Εντάξει. Ο Ζιζού θα βγει αργότερα να μιλήσει για τον Καλαϊτζίδη και για τους υπολογισμούς που κάνει για τη σωτηρία. Γιατί πλέον εκεί πάει το πράγμα. Ενώ στην πρώτη κατηγορία η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία, ο ΠΑΟΚ κέρδισε, ο Ολυμπιακός κέρδισε, άλλαξε λίγο η κατάσταση στις πρώτες θέσεις. Φοβερό μάτς όπως αναμένονταν στα Γιάννενα, το ΠΑΣ Γιάννενα Ατρόμητος. Κέρδισε ο Πλατανιάς μετά από πολλές εβδομάδες. Και πάμε σε κύπελο. Πάμε σε κύπελο. Εντάξει, συζητιέται πάρα πολύ το πέναλτι που πήρε ο Ολυμπιακός με τον Φορτούνη που έχει ξεφύγει πλέον. Έχει εκτεθεί, πλέον είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα με τον Φορτούνη. Νομίζω ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα να υποστεί συνέπειες σε όλα τα γήπεδα. Μήπως και το κόψει, μήπως και λίγο αλλάξει η συμπεριφορά, αυτή η προσπάθεια να κλέψει πράγματα από τους αντιπάλους. Τα κατάφερε χθες, για πολλωστή φορά τα κατάφερε χθες και παραπλάνησε έναν διαιτητή, όχι ότι ο διαιτητής είναι άμυρος ευθυνών, ο Καραντώνης, αλλά γιατί, για μένα έχει πολύ βασική ευθύνη ο Φορτούνης. Ο Βασιλάκης, φίλε, είπε ότι είναι πέναλτι. Καλά, εντάξει. Γιατί καλά, εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει, πραγματικά. Αφού τον σπρώχνει. Ο Βασιλάκης. Όπως λέγατε ότι είναι πέναλτι του Μάκ εκεί με τον Ατρόμητο, έτσι ήταν πέναλτι και αυτό. Στατικός είναι ο Φορτούνης και δες πώς πέφτει στο τέλος. Δηλαδή. Φίλο, ο καθηγητής διαιτησίας που επικαλούσασταν. Πρώτη φορά. Είναι πέναλτι. Παίζει ρόλο και το ποιος είναι. Παίζει ρόλο. Δηλαδή τα βιντεάκια με τις βουτιές του Φορτούνη, τα οποία θα τα αρχίσουμε να τα βάζουμε πάλι, αυξάνονται. Είναι πολλές. Πολλές οι περιπτώσεις. Ο διαιτητής αυτός ξέρεις ποιος ήταν. Δεν με ενδιαφέρει, ξέρω ποιος ήταν. Έχει παίξει και τον ΠΑΟΚ, παίζει συχνά. Όχι, ήταν αυτός που στο κύπελο έσφαξε τον Άρη, στο Άρης Πανιώνιος. Και λέγατε σιγά τώρα και τι έγινε και τέτοια. Κανονικό γκολ του Σόζα ακυρώθηκε. Offside γκολ έβαλε ο Πανιώνιος. Αυτός ήταν ο Καραντώνης. Δεν με ενδιαφέρει ποιος ήταν ο διαιτητής. Και σας έπαιξε και μέσα στην Τούπα μετά. Το επόμενο μάτς έπαιξε στην Τούπα. Έπαιξε και πέρυσι στην Ξάνθη και απέβαλε τον Ρίκε. Τέλος πάντων. Πρόβλημα είναι αυτό. Τι πρόβλημα? Αυτό το οποίο γίνεται με το bullying του Ολυμπιακού. Κάτσε, φίλε, δεν είναι η κεντρική πολιτική αυτή. Δεν μιλάνε για ποδόσφαιρο, μιλάνε μόνο για αυτό το πράγμα και καταφέρνουν. Καλά, και παίρνουν σφυρίγματα. Αυτή είναι γραφική. Τι παίρνουν σφυρίγματα. Παίρνουν. Φέτος έχουν πάρει σφυρίγματα. Εννοείται. Ο Ολυμπιακός. Σε έχει πάρει πιο πολλά φέτος. Δεν έχει πάρει πιο πολλά. Καλά, πήρε το πέναλτι αυτό με τον Ατρόμητο. Έκρινε όλο το πρωτάθλημα αυτό. Το πέναλτι. Τι λες, του Μακ. Τι λες, θα τα συζητήσουμε και στην πορεία τη εκπομπή. Νομίζω ότι κάνετε αυτό που έγινε χθε. Γι' αυτό μα βρίζουν του δημοσιογράφου, φίλε. Να ξέρεις. Άσερε τον πρόλογο αυτό. Άσε τον πρόλογο που κάνουμε και κάνετε. Γιατί? Ο καθένας ό,τι το βλέπει. Το πέναλτι του Μακ το είδατε πέναλτι, ενώ το πέναλτι χθες το λέτε δεν έπεσε μόνο στο Μακ. Μα ο καθηγητής διαιτησίας που επικαλούσασταν στο Μακ είπε ότι είναι πέναλτι. Δεν θυμάμαι κανέναν διαιτή τι λέει και δεν με ενδιαφέρει. Μόνο το τι βλέπω. Ο Μακ δεν πέφτει.
Όντως. Δεν πέφτει ο Μακ να κοροϊδέψει. Αυτός πλέον έχει ξεφτυλιστεί. Το κακό όμως είναι ότι πείθει και ότι καταφέρνει και παίρνει πράγματα. Θα τα δούμε και στην πορεία. Έχουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Μηνύματα να μην αδικήσουμε τους φίλους. Ο 226 νωρίς έστειλε. Εγώ πάλι τον ακούω από ανθρώπους τύπου Πολάκη και από άλλους τέτοιους προοδευτικούς δημοκράτες να με λένε ακροδεξιό, φασίστα και νοσταλγό της Χούντας. Το εκλαμβάνω ως κοπλιμέντο. Καλημέρα. Σημειώνει ο φίλος, γιατί πράγματι ακούστηκαν αρκετά τέτοια σχόλια για το ποιοι ήταν χθες στο συλλαλητήριο. Και καλά να έχουν ταυτότητα που μας βολεύει. Ο 211, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μόνο το 4Ε είχε απευθεία σύνδεση και έδειξε όλες τις ομιλίες. Το 4Ε είχε απευθεία σύνδεση. Η Βεργίνα τηλεόραση είχε απευθεία σύνδεση. Και οφείλουμε να πιστώσουμε και στους συναδέλφους στην TV100. Είχαν 3 ώρες live εκπομπή από τις 2.30 μέχρι τις 5.30 με ρεπορτάζ κτλ. Όλοι οι υπόλοιποι προφανώς αξιολόγησαν ότι 90, έτσι είπε η αστυνομία αρχικά, 100, 300, 500 χιλιάδες συμπολίτες μας. Μια συγκέντρωση λοιπόν 500 χιλιάδων συμπολιτών μας δεν ήταν άξια αναφοράς για link. Αν όμως κάνει κανένα 50 άτομα, καμιά πορεία και τα λοιπά, θα έχουμε εκεί link για να τα μεταφέρουμε επίσης, για να είναι τα επεισόδια πουλάνε, τα επεισόδια, αν έχει επεισόδια και 10 είναι πουλάνε. Ναι. Δεν μπορώ να πω τι πρέπει να κάνει το ιδιωτικό κανάλι. Ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί. Αλλά χθες δεν είδα τόσες πολλές αναφορές σε σχέση με την ΕΡΤ όσο χθες. Εγώ αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει. Καταρχήν να πούμε ότι δεν φταίει ούτε ο καμεραμάν, παιδιά που δεν τον έστειλαν εκεί, ούτε ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος. Δεν μπορεί να πάει μόνος του, αν δεν τον στείλει κάποιος να κάνει μια ζωντανή σύνδεση. Έτσι. Γιατί βρίζεται τους δημοσιογράφους, δεν είναι απόφαση των δημοσιογράφων. Αλλά παρόλα αυτά θα πω το εξής. Δεν θέλω από κανένα συνάδελφό μου στην κρατική τηλεόραση να βγει και να μου πει ότι τα λένε όλα και είναι αντικειμενική και εδώ είναι ελευθερία κτλ. Χθες ήταν ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δεν ήθελε να ακουστεί δυνατά η φωνή των Ελλήνων, των Μακεδόνων και όλων όσων βρέθηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση και γι' αυτό δεν υπήρξε καμία απολύτως κάλυψη από τα κρατικά κανάλια. Γιατί μπορώ να καταλάβω όταν έχεις τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ας πούμε, της Football League, ότι η E3 θα πρέπει να δείξει το παιχνίδι του Όφη με τον Απόλλωνα. Είμαι πεπισμένος όμως ότι αν υπήρχε εκείνη τη στιγμή το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε διακοπεί στο Βελίδιο, ας πούμε, θα είχε διακοπεί ούκο λίγες φορές η ζωντανή σύνδεση και η περιγραφή του αγώνα και θα υπήρχαν εκπομπές και πριν και μετά. Είμαι βέβαιος επίσης ότι αν υπήρχε το συνέδριο των ΑΝΕΛ, η ΕΤ2 δεν θα έδειχνε το καλλιτεχνικό πατινάζ το οποίο έδειχνε και βέβαια και η ΕΡΤ1 θα είχε άλλο πρόγραμμα. Είναι ντροπή αυτό που έγινε χθες και δεν μιλάω σε σχέση με την κάλυψη του συγκεκριμένου γεγονότος. Είναι ντροπή που δεν καλύφθηκε η παρουσία, η μαζική παρουσία τόσο πολύ κόσμου στη Θεσσαλονίκη live, ενώ πηγαίνουν και καλύπτουν live ό,τι μπούρδα μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Γι' αυτό ακριβώς ο κόσμος όμως έχει φτάσει να βρίζει τους δημοσιογράφους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει φτάσει ο κόσμος να βρίζει τα κανάλια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει αυτή η ένταση και έχουν φτάσει άνθρωποι να μην αντιλαμβάνονται ότι όταν λένε να κλείσουν και να χάσετε τις δουλειές σας πόσο άσχημο είναι. Παρ' όλα αυτά το χθεσινό δεν έχει προηγούμενο και δεν έχει γίνει και γι' αυτό ήθελα τον Μάριο σήμερα εδώ. Δεν έχει γίνει το χθεσινό σε καμία των περιπτώσεων από τους προηγούμενους. Οι προηγούμενοι βάζαν τον Πυρσίμ, καλά να είναι, να κάνει τους 5-10, τους 10-15. Ποτέ δεν φτάνουν στο σημείο πραγματικά να πέσει μαύρο στην ΕΡΤ. Γιατί χθες έπεσε μαύρο στην ΕΡΤ. Χθες έπεσε μαύρο. Δεν υπήρχε πουθενά. Και αν δεν υπήρχε το ίντερνετ, αυτοί απλά στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΑΝΕΛ έχουν μείνει στη δεκαετία του 50. Αν δεν υπήρχε το ίντερνετ, θα υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος θα έλεγε τι έγινε, μαζεύτηκε κόσμος, δεν μαζεύτηκε κόσμος, τι έγινε ακριβώς εκεί. Είχαμε και επεισόδιο με Ζουράρη, του επιτέθηκαν, τον ξυλοφόρτωσαν, χάρη στην παρουσία καμιά δεκαριά αστυνομικών κατάφερε και γλίτωσε και φυγαδεύτηκε.
Φυσικά και είμαστε κατά της βίας. Φυσικά και δεν επιδοκιμάζουμε καμία πράξη βίας. Από την άλλη όμως ο υφυπουργός αντιλήφθηκε ότι τα ανέκδοτα και όλα αυτά δεν είναι εποχή για να τα λες. Και να παίζεις με τον πόνο του άλλου, με την αγάπη του άλλου και απλά επειδή είσαι υπουργός και δεν έχεις καμία νομική ευθύνη, να φέρεσαι με τον τρόπο που φέρεσαι δημόσια και να υποτιμάς ολόκληρους λαούς. Και δεν ήταν φυσικά καλό αυτό το οποίο συνέβη, αλλά είναι ενδεικτικό, είναι ένα γεγονός, δεν μπορούμε να το αποσιωπήσουμε, είναι ένα γεγονός και υπάρχει και βιντεάκι και βλέπετε και τους 10 αστυνομικούς που τον βάζουν μέσα στο αυτοκίνητο και τρέχει να γλιτώσει ο Ζουράρης, που προφανώς δεν είχε την ίδια νοοτροπία αντιμετωπίζοντας αυτή την κατάσταση με αυτά που τα οποία έλεγε στο ραδιόφωνο πριν από λίγες μέρες και αυτά τα οποία έλεγε και στη Βουλή τις επόμενες μέρες, γιατί δεν είχε. Αυτό που έχει εξοργήσει τον κόσμο δεν είναι μόνο αυτό το οποίο είπε, είναι ότι δεν ζήτησε και συγγνώμη. Είπε αυτό το οποίο είπε, συγγνώμη δεν ζήτησε και μάλιστα είπε και το φοβερό να μου ζητήσουν αυτοί συγγνώμη γιατί με βρίζουν στο διαδίκτυο οι οπαδοί των άλλων ομάδων. Κάποια στιγμή κάτι είπε για τον Άρη, ότι έχουν δίκιο, κάτι είπε. Αυτό το οποίο είπε είναι καταλαβαίνω που και αυτό. Καταλαβαίνω γιατί πρόσεξε, άκουσε τι είπε, εσύ που κάνεις ραδιόφωνο. Είπε, λέει, έλεγα ένα ανέκδοτο που δεν ακούστηκε ολόκληρο γιατί έβγαλα τα ακουστικά. Εσύ όταν βγάζεις τα ακουστικά σταματάς να μιλάς. Για να καταλάβεις σε τι δεύτερη λούμπα έπεσε. Μην ασχολείσαι. Με τι να μην ασχολούμαι, όχι, γιατί να μην, πώς δεν θα ασχολούμαι ρε φίλε, πώς δεν θα ασχολούμαι. Η E3 είχε, από ό,τι βλέπουμε, εικόνα από το νεοκλασικό που πήρε φωτιά. Από το συγκεκριμένο φυσικά και είχε. Αλλά δεν είχε εικόνα live από το... Πώς το λένε, δεν είχε εικόνα live από το συλλαλητήριο. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα. Απλά πήγα στο διάλειμμα ότι δεν είναι, επειδή βλέπω αρκετοί από εσάς βρίζετε τους δημοσιογράφους ή τους κάμεραμάν ή τους εργαζόμενους, παιδιά, δεν είναι επιλογή των εργαζόμενων αυτή. Απλά ξαναλέω ότι όταν κάποιοι επικεφαλής εκεί στην ΕΡΤ σημειώνουν και μιλάνε για την ανεξαρτησία και για το ένα και για το άλλο, καλύτερα θα ήταν να μην το λένε. Να μην το λένε καθόλου. Γιατί χθες έπεσε μαύρο. Έπεσε μαύρο. Και έρχεται αυτό το μαύρο να πέσει τη μέρα που χθες είδα σε πλήρη διάταξη, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα οποία έχει κάνει η ΕΡΤ με το hybrid αυτό το έχεις δει. Με το αρχείο, βλέπεις όλα τα μάτς, το ξέρεις. Ναι. Βλέπεις όλα τα μάτς, όλες τις εκπομπές, όλο το αρχείο της ΕΡΤ. Είναι πάρα πολύ καλή δουλειά. Εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει από τους ανθρώπους της ΕΡΤ και μπράβο τους. Και ήθελα να το πω σήμερα και απ' την άλλη έρχεται το χθεσινό και το μόνο που έχεις να πεις και νιώθεις είναι απογοήτευση. Δυστυχώς. Για ένα κρατικό κανάλι που από ό,τι φαίνεται ο λόγος που τον άνοιξαν ξανά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ήταν ο λόγος που το ήθελαν και όλοι οι προηγούμενοι. Για να το χρησιμοποιούν. Γρήγορα στο πρώτο διάλειμμα. Επιστρέφουμε και με τα άλλα αργότερα και με γραμμές να δούμε και τι εισιτήρια έχουμε. Επιστρέφουμε λίγο πριν τις 11 δεύτερο ημίωρο εδώ στην Τρόικα. Και να πούμε, μισό λεπτό, δεν ξέρω αν το είπες εσύ, συλληπιτήρια στην οικογένεια Παπά Θεοδόρου για την απώλεια του πατέρα τους, του Ιπποκράτη. Και εντάξει, εγώ τον Ηλία δεν τον γνωρίζω, μόνο λόγω του επαγγελματός του, ούτε καλημέρα δεν έχουμε πει με τον άνθρωπο. Εγώ απλά να εκμεταλλευτώ το βήμα, γιατί ο Βασίλης είναι χρόνια φίλος και συνεργάτης κατά καιρού σε διάφορα μέσα. Κουράγιο στην οικογένεια, να είναι δυνατή, να το θυμούνται και βέβαια την ίδια στιγμή νομίζω είναι και μία ακόμα παράμετρος του να είσαι επαγγελματίας αθλητής ή προπονητής, τέλος πάντων να ασχολείσαι στον χώρο, ενώ είσαι σε ένα παιχνίδι, μπάσκετ ή ποδοσφαίρι ή οτιδήποτε άλλο, να μαθαίνεις ότι έχεις χάσει τον πατέρα σου. Το έμαθε λίγο μετά, αλλά εντάξει, συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Να πρέπει να λειτουργήσουν, να δουλέψουν, να διασκεδάσουν κόσμο. Έχει γίνει και σε καλλιτέχνες. Ενώ, ξέρω εγώ, στη ζωή τους γίνονται τόσο τραγικά πράγματα. Μεγάλη δοκιμασία, φυσικά μεγάλη δοκιμασία. Λοιπόν, από τώρα και για τα επόμενα λεπτά, Οπα. Όσα χρειάζεστε, ναι. 10 τελευταία εισιτήρια του αγώνα κυπέλου ΠΑΟΚ Ατρόμητος. 23-10-287-888, να έχετε
Σας παρακαλούμε αριθμό ταυτότητας μπροστά και το ΆΜΚΑ για να γίνεται γρήγορα η διαδικασία. 23-10-287-888. Οι πρώτοι 10 κερδίζουν αυτόματα εισιτήρια για τον αγώνα κυπέλου βράδυ Τετάρτης 10 παρατέταρτο. Σπουδαίο παιχνίδι πραγματικά, όπως και τα άλλα, η άλλη προημιτελική και το Ολυμπιακό ΣΑΚ και τα άλλα παιχνίδια. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε το ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Να δώσω και τρία εισιτήρια Άρης Μπεσίκτας έτσι για να έχουν ενδιαφέρον και οι Αριανοί. Θα πάρουν λες, θα πάνε στο κήπεδο ή έχουν τρελαθεί. Εδώ σε τώρα μαζί. Ωραία. Και τρία εισιτήρια Άρης Μπεσίκτας. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τηλέφωνο στη Μαρελής θα κερδίσετε το εισιτήριάκι σας. Με την ίδια διαδικασία που είπε ο Δημήτρης. 23, 10, 27 και 3 οχτάρια. Φίλος 845 γράφει ότι όπως επίσης και όταν γίνεται συνέδριο της Χρυσής Αυγής τα δείχνει live κανονικότητα η ΕΡΤ. Ηρωνεύεται ότι δεν τα δείχνει. Να τα λέμε όλα και πάμε στα σοβαρά. Χρήσανθε άποψη για Survivor. Θα έχει καλό show και φέτος. Να σου πω ρε Θουβού. Δεν είμαι από τους φανατικούς του Survivor ούτε πέρσι ήμουνα. Όχι ότι δεν το είδα, δεν θα σου πω ότι δεν το έβλεπα. Σε κάποιες περιπτώσεις εκεί με τα αγωνίσματα και τα λοιπά, ναι. Ακριβώς γιατί υπάρχουν αγωνίσματα και εμείς ασχολούμαστε έτσι με τα αθλητικά και μας αρέσουν, το παρακολούθησα. Υπάρχουν και κάποια, θα σου πω επίσης ότι υπάρχουν και κάποια ωραία. Εμείς βλέπουμε τα κορίτσια, ο Μάριος θα βλέπει τα αγόρια. Εντάξει. Από αυτή την άποψη είναι ένα θέαμα το οποίο μπορούμε να χαζολογήσουμε. Γιατί εγώ έτσι το βλέπω, ως χαζολόγημα. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να βλέπουμε μόνο σοβαρά ή να ασχολούμαστε μόνο με το συλλαλητήριο, τον Άρη, τον Πάοξ, τα σοβαρά ή τίποτα άλλο. Στη ζωή μας χρειάζεται και το χαβαλέ, χρειάζεται και το χαζολόγημα, χρειάζεται και η χαλάρωση. Εντάξει, όχι στο σημείο να ασχολούμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ με τον Τανιμανίδη και τα παιδιά αυτά που είναι τώρα στο Survivor ή να τρέχω στην Τσιμισκή για να βγω φωτογραφία με τον Βασάλο. Αλλά νομίζω ότι. Έτσι λίγο με τα αθλήματα που κάνουν και όλο το χαβαλέ που γίνεται κτλ. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείς να το δεις και να περάσεις έτσι λίγο, να χαζολογήσεις και να περάσεις λίγο ευχάριστα. Έχουν πολλούς αθλητές φέτος. Νομίζω ότι το φέτος το παραξηλώσαν λίγο γιατί τους βλέπω όλους να είναι πιο φουσκωτοί από τα φουσκωτά και με τα τατουάζ κτλ. Ναι. Λίγο το παραξηλώσαν φέτος. Σοβαρά. Επανέρχεται ο Θουβού και γράφει: δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Κανονικότατα βλέπουμε τους Χρυσαυγίτες live. Όχι, αυτό που βλέπεις live, Θουβού, είναι αυτό που όταν υπάρχει για τα κόμματα, υπάρχει νόμος που υποχρεώνει να φαίνονται όλοι. Σε εκλογές. Ναι. Εντάξει, ναι, σε εκλογές υπάρχουν 5 λεπτά, 10 λεπτά υποχρεωτικά για να μπορείς και να ακούσεις τους πάντες. Είναι υποχρεωμένοι. Εγώ πάντως νομίζω ότι χθες τη μεγαλύτερη στεναχώρια από όλους, γιατί κακώς τους βρίζεται, είναι τα παιδιά που δουλεύουν στην ΕΡΤ. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι εγκλωβισμένος ο εργαζόμενος. Και πολύ εύκολα θα πείτε κάποιοι να σηκωθεί να φύγει για να κάνει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Δεν είναι τόσο απλό όσο το λέτε εσείς. Και φυσικά δεν θα το κάνατε κι εσείς αν ήσασταν στη θέση. Ή μάλλον θα το κάνανε λίγοι. Δεν φταίνε λοιπόν για τις επιλογές του κράτους. Δεν φταίνε. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Απλά ξαναλέω, το είπα και πριν, ότι δεν μπορώ να ξανακούσω κάποιον από την ΕΡΤ να μου μιλάει για διοντολογία ή να μου λέει για το τι είναι σωστό ή να μου λέει ότι τα καλύπτει όλα. Καλύπτει αυτά που πρέπει να καλύψει και του λένε να καλύψει. Και χθες ήταν ένα τεράστιο φάουλ το γεγονός ότι ενώ έχεις 3 κανάλια, 2 διαδικτυακά κανάλια, 5 δηλαδή, το Air to World 6, και παρόλα αυτά. Κανένα από όλα αυτά δεν το έχει δείξει. Επίσης έχεις πόσους περιφερειακούς σταθμούς ανά την Ελλάδα. Τίποτα. Εντάξει, είναι δικαιολογημένη η οργική αγανάκτηση του κόσμου πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και πραγματικά, όσοι δεν είχατε, γιατί υπάρχουν, ξέρεις, πλέον με το ΤΕ και την ΟΒΑ, υπάρχουν σπίτια τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό που λέμε στα ελεύθερα κανάλια με την έννοια του να βλέπουν το, από την κεραία, ρε παιδί μου. Έτσι. Ελάχιστοι είναι αυτοί που βλέπουν από την κεραία. Όπως και εγώ σχεδόν ποτέ δεν βλέπω από την κεραία. Εχθές λοιπόν, βλέποντας το ίντερνετ ότι το δείχνει το Βεργίνα και το 4Ε και τα λοιπά, το γύρισα. Θυμήθηκες ότι υπάρχουν. Ναι. Και εκεί είδα για το υβριδικό της ΕΡΤ. Που έχει τα πάντα όλα. Γιατί ξέρεις με τα μάτς και τα λοιπά, η ΕΡΤ δεν είναι όπως η Νόβα ή ο ΤΕ που τα ξαναδείχνουνε. Οπότε κάθομαι. Εγώ πάντα, όταν ήταν στην Νόβα, με κάποια παιχνίδια που θέλω να τα δω, ρε παιδί μου, κάθομαι το βράδυ, βλέπω πότε, γιατί το βράδυ τα ξαναέχει, επανάληψη. Και κάθομαι και το βλέπω.
Η ΕΡΤ λοιπόν τα ανεβάζει τα παιχνίδια. Σε αυτό το, το υβριδικό που έχει. Πατήστε το κόκκινο κουμπάκι που σας λέει όσοι έχετε Smart TV και τα λοιπά και τα βλέπετε όλα. Έχει τον τελευταίο μήνα όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, να δω το Απόλλων Λάρισα Άρης τώρα, παράδειγμα. Έτσι. Αυτό είναι, άμα χάσιμο χρόνο. Αυτό είναι. Ναι, ρε φίλε, αυτό σου λέω. Για να δω έχουμε πράγματα. Έχουμε... Το Καραϊσκάκι, άμα θες να δεις. Ναι. Και τις μεταγραφές. Έχουμε θεματολογία. Οι μεταγραφές συνεχίζονται. Σήμερα πόσο είναι 22. Έχουμε. Έκανες μεταγραφή. 8-9 μέρες. Τον Αζεβέδο. Πήρε ο ΠΑΟΚ. Τον περιμένει λίγο ακόμα. Θα τον περιμένει. Huge quality που λέει και ο Τσέσκο. Huge quality. Άρης, huge quality. Ναι. Να πούμε ότι. Ο Ιρακλής είναι... τι έκανε χθες. Κέρδισε 5-0. Δεν μας τα λες. Λείπει ο Μάριος και δεν μιλάμε για Ιρακλή καθόλου. Ενώ με εδώ. Εδώ δεν μιλάνε αυτοί για την Ιρακλή. Μιλήσουμε εμείς. Λοιπόν. Θα σου πω το εξής, ότι ο Άρης είναι κοντά ναι. στην απόκτηση ενός παίκτη που νομίζω ότι μπορεί να του λύσει το πρόβλημα στην επίθεση. Ναι. Όσο πρόβλημα μπορεί να είναι αυτό για τον επιθετικό, γιατί εγώ έχω την θέση ότι το πρόβλημα ξεκινάει από το 10, αλλά όταν υπάρχει ένας καλός φόρ σε παιχνίδια όπως το χθεσινό, νομίζω ότι θα μπορούσε να δώσει λύσεις, με κλειστές άμυνες δηλαδή κτλ. Και μιλάμε για τον Βουό, τον Σέντερ Φόρ πέρσι έπαιξε τον Όφη. Φέτος είναι στη Λαμία. Είναι πάρα πολύ πιθανό, ίσως και εντός της εβδομάδας, να τελειώσει το θέμα. Ήδη υπάρχει μια προφορική συμφωνία. Πώς θα τον πάρεις? Και με τον παίκτη και με την Λαμία. Αρχικά δανεικό ως το καλοκαίρι. Δανεικό από τη Λαμία. Ναι, φίλε. Ως το καλοκαίρι. Και μετά το καλοκαίρι θα δούμε. Να τα μας και δανεικιά τη Λαμία. Είναι, δεν θέλει να τον δώσει ελεύθερο. Τι θα κάνουμε τώρα? Να μην πάρω, να μην έχω φόρο. Αυτό έχει σωματότυπο Λουκάκου. Το φέρνει και λίγο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Center for για τη δεύτερη εθνική κατηγορία. Λίγο χασογκόλ τον βέβαια πέρυσι στον Όφη. Αλλά την ίδια στιγμή έχει βάλει και κάποια φοβερά γκολ. Νομίζω ότι με την ποιότητα που έχει ο Άρης στα άκρα και γενικότερα τον τρόπο παιχνιδιού, είναι ο παίκτης που λείπει από τον Άρη στην κορυφή της επίθεσης. Ο Άρης βέβαια για μένα πρέπει να πάρει και ένα δεκάρι που δεν βλέπω να το παίρνει, αλλά τέλος πάντων. Από το τίποτα να πάρεις, δηλαδή θέλει δύο παίχτες σε δύο θέσεις, από το τίποτα η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης είναι πάρα πολύ σημαντική και ο Βουό είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, ίσως η καλύτερη διαθέσιμη αυτή τη στιγμή διαθέσιμη με βάση αυτά που ξέρουμε εμείς, έτσι, γιατί θα μου πει κάποιο, κάτσε ρε φίλε, φέρεις ένα από την Ιταλία, την Ολλανδία, από τη Γερμανία, την Ισπανία και την Γουαδαλαχάρα. Αλλά με τα δεδομένα που ξέρουμε εμείς, που δεν χρειάζεται προσαρμογή, παίκτης ο οποίος είναι στην Ελλάδα κτλ. Νομίζω ότι είναι. Δηλαδή, αν έλεγαν στον Αριανό, διάλεξε έναν φόρ τώρα για τη Β' Εθνική από τους διαθέσιμους, νομίζω οι περισσότεροι αυτό θα περνάνε. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ σήμερα προς το παρόν, φαίνεται ότι θα είναι η μέρα των. Ομολέδω. Των πώς να το πω, δανεισμών της συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό. Οπα. Για τους δύο αρχικά ποδοσφαιριστές, Μιστακίδη και Κωνσταντινίδη. Δεν παίζουν προς τα τελευταία αγωνιστική. Δεν παίζουν, τι δεν παίζουν. Αλλά είχες αναπτύξει μια πολεμική. Θα παίξουν όμως με το ΝΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Μια πολεμική είχες όμως. Ο Σαβίδης δεν έχει πολεμική, θέλει να τους δώσει. Μάλιστα. Αποφάσισε. Τι λέγαμε, ναι. Ο Κωνσταντινίδης ως ελεύθερος με ένα ποσοστό μεταπόλησης και ο Μιστακίδης δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν. Τους θέλει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ τους δίνει. Ο Σαβίδης τελικά δεν είχε κάποια αντίθετη άποψη μετά τις εξελίξεις στο θέμα του Μολέδο. Και θα δούμε για τον Κάτσε τι θα γίνει. Ήταν εξ αρχής πιο πολύπλοκο το θέμα του Κάτσε. Θα πάει ως τρίτη περίπτωση. Αυτό προς το παρόν. Ο ΠΑΟΚ δεν απέφυγε να φτάσει πάλι τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περίοδου για να ασχοληθεί με τη θέση του στόπερ. Προσπαθεί ο Λουτσέσκου να πει από εδώ, από εκεί, καλά είμαστε, αυτά, ίσως αν, τι να πει. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ ήθελε παίχτη στην θέση. Και γιατί ήθελε παίχτη? Για αυτό που είπε την Παρασκευή ο Λουτσέσκου. Και αν χτύπα ξύλο, γίνει κάτι στραβό, τι θα γίνει? Δεν έχει γίνει το στραβό ευτυχώς μέχρι τώρα. Η άμυνα του ΠΑΟΚ πάει μια χαρά. Παίζουν όσοι θέλει. Τώρα αυξάνονται τα παιχνίδια. Αλλά δεν κατάφερε η ομάδα να είναι και πάλι γρήγορη στις επιλογές της και θα πάει πάλι 25, 27, 28 του μήνα για να συζητάει. Μπορεί να πει τη Σολουτσέσκου λίγο αυτό με το σκούφο λίγο.
Το έχει γιαγούρι. Τρόπος... Του το έχουν πει και δεν το βγάζει. Και το καλοκαίρι θα το έχει. Μπορεί. Άμα συνεχίσει έτσι. Φασαρίες γίνονται. Βγάλ το, είσαι χάλια. Όχι, το βγάζω. Βγάλ το, δεν βλέπεσαι. Όχι, πάμε μια χαρά. Έτσι θα το πει. Για να το χαλάσει το γούρι. Ωραίο παιχνίδι χθες στη Ντούμπα. Καλύτερος ο ΠΑΟΚ από άλλα ματς. Κέρδισε εύκολα μια ομάδα που δεν την κερδίζει εύκολα. Καλύτερος ο ΜΑΚ από άλλα παιχνίδια. Σπουδαίο αυτό. Ο Πρίγκιβιτς ξανά έβαλε γκολ. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα ο ΠΑΟΚ. Είχε να δοκάρει ο Απόλλωνας, αλλά εντάξει, ήταν μια μόνο φάση. Που ήταν και η φάση του αγώνα, γιατί κάνει λάθος ο Βαρέλα. Σουτάρει ο Ναδάλης, η μπάλα πάει στο δοκάρι. Σε ποιο σημείο ήταν αυτό? Στο 2-0. Και σηκώνει το χέρι ο Βαρέλα και τον αποθεώνει όλο το γήπεδο. Ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή, πολύ ιδιαίτερη. Είδες πρώτη διαφορά. Τι? Τη διαφορά, όταν κερδίζεις είσαι μια χαρά κτλ. Στον Άρη λοιπόν, προχθές ήταν η πρώτη φορά που υπήρξαν αποδοκιμασίες. Ενώ δεν είναι πρώτη, δεν βλέπετε βέβαια, έτσι. Είναι πολύ κακός ο Άρης το τελευταίο διάστημα. Αλλά αποδοκιμασίες. Δηλαδή άμα ήσουν τρίτος θα έκανε, θα μπαίναμε μέσα. Απαιτητικό. Τι? Καλά κάνει και πιέζει. Είναι καλά, εγώ δεν λέω. Μέχρι ενός ορίου βέβαια. Είναι αυτό σου λέω. Άλλο πίεση, άλλο αποδοκιμασία. Έχει μια διαφορά. Ε, θα του χειροκροτήσει. Όχι, ρε φίλε. Αν είναι με τον Καρασιά και 0-0. Θα του δείξει ότι πρέπει να. Στο ημίχρονο έγινε το. Στο ημίχρονο. Λοιπόν, κέρδισε και ο Ηρακλής στο ποδόσφαιρο. Θα μου πει 4 χρόνια είσαι σε αυτή τη φάση που είσαι. Τα εισιτήρια τα δώσαμε όλα τα 10. Δεν μα ειδοποίησαν. Για να ανοίξουμε και γραμμές σιγά-σιγά. Επέσταγε. Του Άρη όχι. Του Άρη όχι, δεν έδωκαν. Κόσμος, να δείτε την Μπεσίκταζε. Λοιπόν, δώσαμε για το ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Έχουμε. Άλλο ένα. Α, έδωσε 3. Ε, τι όχι ρε φίλε. Τα δώσαμε. 3 είπαμε, δεν είπαμε παραπάνω. Φίλοι της Μπεσίκτας πήρανε. Ναι, εντάξει. Εδώ. Η Μπεσίκτας η οποία κάποτε έφερε τον Άιβερσον, το ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ναι, πώς το βλέπεις. Ναι. Ναι. Καλή κίνηση. Τι να δω. Εντάξει. Τα βρήκανε. Ε, μάλλον. Μάλλον. Μιλάμε για μίσος τώρα. Απίστευτο. Απίστευτα πράγματα. Εντάξει. Αυτά είναι κακό να συμβαίνουν στις οικογένειες. Σωστό. Ο Μάριος, τι ρωτάει ο κόσμος. Είχε κίνηση, έμπλεξε την κίνηση, κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Αρρώστησε ο Μάριος. Αρρώστησε ο Μάριος. Καλά είναι περαστικά. Ο Μάριος. Μετά τον εξευτελισμό του, γιατί χθες. Πω, δες φωτογραφία εδώ που έχει φόρτσα. Μπράβο τη φόρτσα εδώ. Δεν μπορεί να κάνει πολιτικό κόμμα πλέον τέτοια συγκέντρωση. Ούτε τη μισή. Στα χρόνια μας. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν περίμενα να θα έχει τόσο κόσμο. Γιατί ακριβώς δεν υπήρχε οργάνωση. Από κανέναν. Ναι. Δεν υπήρχε πολιτικό χρώμα. Δεν υπήρχε. Από εκκλησία. Ίσα-ίσα, απαξίωση υπήρξε από την εκκλησία, άσχετα αν βρέθηκε. Μια μηχανία υπήρξε. Ναι. Μια μηχανία. Στο τέλος παραβρέθηκαν, εντάξει. Ναι, στο τέλος βρέθηκαν, απλά ο Ιερώνυμος και τα λοιπά, όλα οκ. Okay. Δεν κατάφερε το συγκεκριμένο συλλαλητήριο να το καπηλευτεί κανείς. Ούτε ακροδεξιός, ούτε ακροαριστερός, ούτε κεντρός, ούτε τίποτα. Και είναι από τις λίγες φορές. Επίσης, δεν υπήρξαν επεισόδια, με εξαίρεση αυτού του Ζουράρη. Ας μην το αναλύσουμε. Είχε λίγο στην Καμάρα, είχε. Εκεί τα επεισόδια ήταν από τους άλλους. Εντάξει. Κάει και ένα κτίριο. Μας γράφει ένας φίλος για δημοσιογράφο, ο οποίος καλούσε τον κόσμο για αντισυγκέντρωση στην Καμάρα. Είναι συνάδελφος που δουλεύει και στην ΕΡΤ. Δημοσιογράφος που καλούσε για αντισυγκέντρωση κόντρα στον εθνικισμό. Ναι. Έχει κλείσει λέει, τα social media του σήμερα. Τι να πω. Εντάξει, αυτά τα πιστεύω του ρε παιδιά. Να κάνουμε τώρα. Τα πιστεύω ότι αυτά είναι. Ανήκει στο χώρο αυτό. Γιατί το. Να σου πω κάτι. Είναι αυτό που λέω στο Μάριο ναι, πολλές φορές. Κατηγορεί. Για... Και δεν είναι εθνικιστές. Αυτό σου λέω ότι χαρακτήρισε. Μα αυτό είναι. Είναι αυτό που λέω στο Μάριο πολλές φορές. Ναι, ναι. Ότι άμα λες για την Ελλάδα, αμέσως βάζει μια ταμπέλα. Ναι, ναι. Πλέον είναι η νέα μόδα τελευταία χρόνια του φασίστα. Ναι. Δηλαδή πριν σε λέγε εθνικιστή, τώρα σε λένε και φασίστα. Που δεν ξέρουν καν τι σημαίνει η λέξη φασίστας όλοι αυτοί. Εντάξει, ο συγκεκριμένος έχει αυτές τις πεπιθήσεις. Μπορεί να τις εκφράζει ελεύθερα. Από εκεί και πέρα, αυτό που διαφωνώ εγώ με πολλούς από αυτούς είναι ότι η δική τους
δημόσια έκφραση πολλές φορές καπελώνει την αντίστοιχη ελεύθερη δημόσια έκφραση του διπλανού τους που πιστεύουν κάτι άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να πιστεύει αυτό το οποίο θέλει να πιστεύει. Πάντως το χθεσινό δεν κρύβεται. Παρά την προσπάθεια την τεράστια που έγινε για να κρυφτεί, για να υποτιμηθεί, για να υποβαθμιστεί, παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια πραγματικά, δεν τα κατάφερα. Και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν σήμερα και λένε μα πώς και τι και... Δες τώρα, σήμερα βλέπω στον Αλφα έχει live. Σήμερα. Που είναι άδειος. Χθες τις πρωινές εκπομπές δεν είχε live. Τίποτα. Κανένας. Ο μόνος που είχε live συνδέσει ήταν ο Αυτιάς. Μόνο Sky έκανε κάποια ψηλοπράγματα. Και βέβαια από τα τοπικά μέσα είπαμε. Η TV100, η οποία για μένα δημοσιογραφικά έκανε μια χαρά την δουλειά της. Και θεωρώ ότι αν, επειδή ξέρω ακριβώς για την TV100 τι συμβαίνει, παρόλο που έχω φύγει, εγώ δεν κάνω το αντίθετο, δηλαδή επειδή έχω φύγει να τους ξεφωνήσω, το αντίθετο, αν ήταν στο Λευκό Πύργο η συγκέντρωση, η TV100 θα έχει όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, λόγω υποδομών. Ήταν 100 μέτρα πιο μακριά, εντάξει. Όχι, οι υποδομές της δεν είναι... Έκανε, όχι έκανε ρε, 2,5 με 5,5 ρε φίλε, τι άλλο θες δηλαδή, όλοι, σε όλο το τέτοιο, τι να κάνει. Μια χαρά ήταν το ρεπορτάζ. 845 γράφεται δεν είναι μόνο οι εκλογές, τα συνέδρα των κομμάτων τα δείχνει όλα η κρατική τηλεόραση. Ο 900 γράφει ότι είδα μια ακροδεξιά ρητορική και λόγω από τον κεντρικό ομιλητή που ξεδίπλωσε το τρίπτυχο πατρίς στρατός Ορθοδοξία με ολίγη Μακεδονία. Είναι η άποψή του. Πρόσεσε λίγο. Θα σου πω το εξής. Επειδή και εγώ άκουσα κάποιους από αυτούς, κάποιοι από αυτούς που ήταν πάνω στην εξέδρα λέγανε ό,τι να είναι. Όταν σου λέω ό,τι να είναι, λίγο να έχεις γνώσεις ιστορίας, λίγο. Λίγο, λίγα πράγματα. Εγώ έχω λίγες γνώσεις. Λίγες. Αρκετοί από αυτούς λέγανε ό,τι να είναι. Πιστεύεις ότι τους άκουγε ο κόσμος από κάτω, ή θυμάται ο κόσμος κάτι από όλα αυτά που λέγανε? Ο κόσμος, αν το προσέξεις, δείτε όσοι έχετε βιντεά κτλ., μόλις αναφέρονταν η λέξη Μακεδονία, φώναζε. Ο κόσμος όμως χθες, επειδή βλέπω επίσης αρκετοί να συζητούν και να λένε ότι καλά, δεν βγήκαμε στους δρόμους για το ψωμί μας, για τα μνημόνια, για το ένα, για το άλλο, και βγήκαμε γι' αυτό. Μα αυτό που βγήκε χθες ο κόσμος και φώναξε για τη Μακεδονία, συμπεριλαμβάνει και όλα τα υπόλοιπα. Είναι τέτοιες οι εποχές που ζούμε πλέον, που ο κόσμος για να βγει στο δρόμο χρειάζεται ένα υπέρτατο ιδανικό για αυτόν. Και για κάποιο κόσμο, αρκετό κόσμο ευτυχώς ακόμα στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα κτλ., η Μακεδονία και τα εθνικά του ιδεώδη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να αντέξει το μνημόνιο, να αντέξει τη φορολογία, να αντέξει πολλά άλλα πράγματα, αλλά το συγκεκριμένο δεν το αντέχει. Μην τους κατακρίνετε αυτούς. Ούτε φασίστες είναι, ούτε ακροδεξιοί είναι, ούτε ακροαριστεροί είναι, ούτε τίποτα σε σχέση με τα άκρα είναι. Κλείνουμε την πρώτη ώρα για να ανοίξουμε γραμμές και να μιλήσουμε για όλα αυτά ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, μεταγραφικά και στον απόϊχο του συλλαλητηρίου. Κάτι θέλω να πω, το ξέχασα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με Car Control. Στο 10200 τηλεφωνείτε για να κλείσετε ΚΤΕΟ. Το ΚΤΕΟ έχει όνομα Car Control Δυτικά, προέκταση στρατηγού Μακρυγιάννη και αναγεννήσεως στον Εύοσμο. Επιστρέφουμε αμέσως με τις δικές σας απόψεις για όλα όσα γίνονται σήμερα Δευτέρα. Πάμε. Συνεχίζουμε δεύτερη ώρα με Τρόικα. 15-17 λεπτά μετά τις 11. Κόσμος περιμένει να μιλήσει, να πει για τα θέματα, για τα αθλητικά, για ό,τι συζητάμε και την πρώτη ώρα. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο. Γεια σας. Καλημέρα, Νάρχοντες. Γεια σας κύριε, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Πού Δόξα είστε, τι κάνετε? Στην Αγγλία είμαστε. Στην Αγγλία είστε. Και βράζουμε. Έχει τόσο ζέστη? Στο ζουμί μας είναι πιο ζεστό. Αχα. Για πες. Λοιπόν, ο Χρήστος εκεί πέρα. Βέβαια, πανταχού παρών. Ωραία. Λοιπόν, Χρήστος, θα μου δώσεις μισό λεπτό χωρίς να με διακόψεις? Όχι. Δύσκολα. Δεν ξεκινάμε καλά. Λοιπόν, για μένα ξεκάθαρα ζούμε στιγμές συστημικής προδοσίας, έτσι.
και μιλάω για συστημική προδοσία, γιατί είναι μπλεγμένα ΜΜΕ, είναι μπλεγμένες εφημερίδες, δημοσιογράφοι, είναι μπλεγμένη η κυβέρνηση και το χειρότερο, βλέπω ότι είναι μπλεγμένη και η αντιπολίτευση. Γιατί δεν έχει μόνο η κυβέρνηση την ΕΡΤ ως χέρι στα ΜΜΕ, έχει και η αντιπολίτευση τα δικά της μέσα μαζικής ενημέρωσης, με πρώτο και καλύτερο το ΣΚΑ για παράδειγμα. Και βλέπεις ότι το μαύρο που έπεσε δεν ήταν μαύρο μόνο στα κυβερνητικά ΜΜΕ, ήταν μαύρο... Θα μας πω, τώρα πεις εσύ, ότι δεν τον έκοψες. Συγγνώμη κύριε ακροατά, δεν σας κόψαμε εμείς. Αμα θες να πες για το Sky. Ενώ για την έννοια μιλήσω ελεύθερη, για το Sky. Πολύ δυνατός ο Μητσοτάκης. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα παιδιά. Γεια σας. Τι γίνεται, καλά είστε? Δεν βλέπεις τι γίνεται. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Σε τέτοια θέματα πατριωτικά, συστημική είναι ενωμένη εναντίον. Όπως μαζευτήκαμε εμείς εχθές οι πατριώτες, αυτοί είναι ενωμένοι σε τέτοια πράγματα. Το να σαμποτάρουν πατριώτες. Σε και δύσκολη θέματα, θέση είναι όλοι, σε δύσκολη θέση. Και θέματα της πατρίδος και της πίστης και όλα αυτά. Χρήσανθε. Ναι. Σου έχω πει ότι μαζί σου στα περί πατρίδος και περί κοινωνίας συμφωνούμε, έτσι δεν είναι? Σωστά. Και πιστεύω ότι οι στιγμές σαν τη χτεσινή μας ενώνουν πιο πολύ από ότι μας χωρίζουν οι ομάδες μας. Βέβαια. Όπως ο αδελφός ο Αλέξης από το κέντρο, ας πούμε, που καμιά φορά ερχόμαστε σε αντιπαράθεση στο ραδιόφωνο, αλλά αυτή η στιγμή είναι που είναι, μας φέρνει πολύ πολύ κοντά. Εμάς μας συμφέρει αντιπαράθεση όμως, έτσι κάνουμε νούμερα. Έτσι. Άλλους, σε άλλα ραδιόφωνα. Εδώ δεν είναι. Ο Λίμπερο δεν είναι αυτής της λογικής. Λοιπόν, και Δημήτρη. Έλα. Βλέπεις ότι ενώ λέμε ότι έχει αλλάξει το πράγμα, δεν έχει αλλάξει. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Βουτάει. Φυσικά ο και έχει αλλάξει. Βουτάει, είναι στα δύο μέτρα είναι ο δίτητης. Βεβαίως. Γίνονται και αυτά. Βουτάει, εν τω μεταξύ τους έχουν δώσει το πέναλτι και το ξανακάνει και ο Ανσαριφάτ. Του Ανσαριφάρτ είναι πιο πέναλτι από αυτό που δίνει. Τον Ανσαριφάρτ τον τραβάει και λίγο. Ναι, τον Ανσαριφάρτ ναι, μπορεί να είναι και περισσότερο. Απλά δεν είχε δώσει το πρώτο, θα δίνει το δεύτερο. Προφανώς. Είναι ένα βαθμό μπροστά, ενώ έχει γίνει και ένα πράγμα ίδιο μέσα στη Νέα Σμύρνη, έτσι. Τη Νέα Σμύρνη ήταν πολύ πολύ χειρότερο. Είναι κάποιοι βαθμοί που έχουν κλαπεί ήδη. Ναι, βεβαίως. Εγώ δεν έχω πάρει τέτοιο βαθμό. Με τον Ατρόμητο το πήρε, εντάξει. Με τον Ατρόμητο δεν είναι πέναλτι εκείνο. Έτσι λέει ο Χρύσανθος. Ναι, από την άποψή μου λέω, ρε φίλε. Κακό είναι. Φίλε, υπάρχουν και αδύναμοι άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται από αυτά που ακούνε. Γιατί το πας πάντα ότι το φοβάται και ότι δεν είναι λάθος του? Δηλαδή, γιατί να λέμε στον ΠΑΟΚ είναι ανθρώπινο λάθος, ενώ στον Ολυμπιακό είναι φόβος? Και να μην είναι το ανάποδο, γιατί τώρα ο ισχυρός είναι ο ΠΑΟΚ. Την ΕΠΟ, την ΕΠΟ. Δεν ασκεί πίεση, δεν ασκεί μπούλινγκ, δεν εκφοβίζει. Δεν τρομοκρατεί. Τι έκανες? Δεν τρομοκρατεί ο ΠΑΟΚ, δεν εκβιάζει. Ο ΠΑΟΚ όχι, δεν το κάνει αυτό. Κάποιοι που κάψαν κάτι αυτοκίνητα του Λουτσέσκου τότε, εκείνοι μόνο τρομοκράτησαν. Ο ΠΑΟΚ όχι. Να λέμε την πραγματικότητα, ρε φίλε. Και τι κάνανε δηλαδή, τι έγινε εκεί? Τρομοκράτησαν τον Λουτσέσκου. Τι σχέση έχει με αυτό? Τίποτα. Ναι, και τον είδαμε τον Λουτσέσκο. Μετά είπε στον ΠΑΟΚ. Μα επειδή ακριβώς δεν έγινε από τον ΠΑΟΚ, αυτό λέμε. Την υπόθεση. Μα αυτό λέμε. Έλα, πες για να κλείσουμε. Έχουμε παρασάγκας από αυτούς, Χρύσανθε, σε τέτοια ζητήματα. Δεν διαφωνώ. Είναι επιστήμονες, καλά. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, πάμε. Επόμενος, γεια σας. Συμφωνήσαμε. Καλημέρα για τους δύο. Γεια σας. Τελικά ο Απόστολος θα πρέπει να μάθει ότι τιμωρείται όποιος πάει να πει κακά λόγια. Βέβαια. Λοιπόν, τελικά όντως είναι εντυπωσιακή η πληροφόρηση της προπαγάνδας που γίνεται. Κανείς δεν τολμάει να μιλήσει για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, μιλάνε για μερικές χιλιάδες. Επίσης λένε ότι στις 1 το μεσημέρι έβγαλε ανακοίνωση η αστυνομία, ναι, η αστυνομία, ότι ήταν 90.000 στις 1 το μεσημέρι, μια ώρα πριν να ξεκινήσουν οι ομιλίες που κράτησαν μέχρι τις 6 το απόγευμα. Πρόσεξε λίγο, φιλάρετε, το συγκεκριμένο δελτίο τύπου, ναι, αρχικά το ανεβάσαμε και στο Λαμπαοτάρης. Ναι.
Και φυσικά όταν το είδα, είπα να κατέβει. Γιατί αυτό το δελτίο τύπου είναι ο ορισμός της παραπληροφόρησης. Γιατί βγαίνει στη μία. Δεν λέει ψέματα, γιατί κακώς βρίζαν την αστυνομία εκείνη την ώρα. Η αστυνομία λοιπόν βγάζει στη μία και λέει αυτή τη στιγμή, έτσι λέει το δελτίο τύπου, υπολογίζεται ότι βρίσκονται στο χώρο περίπου 90.000. Στη μία. Ναι, ναι. Δεν είναι ψέματα. Αλλά είναι την ίδια στιγμή όταν το βγάζεις 7 και 8 το απόγευμα και το παίζεις 7 και 8 το απόγευμα, είναι ο ορισμός της παραπληροφόρησης. Είναι σαν να λέει κάποιος να πάει στην Τούμπα μία η ώρα χθες το μάτς και να πει είχε, αυτή τη στιγμή έχει 500 άτομα και να μην ξαναπεί τίποτα. Και 5 η ώρα που θα τελειώσει το μάτς να βγάλεις αυτό που να λέει 500 άτομα στην Τούμπα. Σωστά. Αυτό είναι ο ορισμός της παραπληροφόρησης. Έτσι. Αλλά αυτά είναι λεπτά γραμματάκια που τα καταλαβαίνουμε εμείς του χώρου. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα αντιληφθεί για να καταλάβει. Βλέπει 90.000, 90.000. Ξέρει, επειδή το είπες νωρίτερα, αν γινόταν το Λευκό Πύργο θα είχε την κάλυψη της TV100, ότι ο δήμαρχός μας έδωσε ρεύμα ανατολικά για να μην γίνει στο Λευκό Πύργο. Γιατί θα μπορούσε να είχε δώσει ρεύμα σε όλη την παραλία, μην μου πείτε ότι δεν έχει ρεύμα να δώσει σε όλη την παραλία, αλλά έδωσε μόνο σε μερικά μέτρα για να περιοριστεί η συγκέντρωση. Εδώ κυκλοφορούν φωτογραφίες υπαλλήλων του Δήμου που ξυλώνουν τις αφίσες. Με ενδιαφέρει ότι η κόντρα που έγινε ήταν από χίλιες μεριές και παρόλα αυτά ήταν πάνω από μισό εκατομμύριο, γιατί είναι 4.600 μέτρα όλη η παραλία μας. 4,5 χιλιόμετρα παραλία γεμάτη. Δεν έχει γίνει αυτό για κανέναν πολιτικό, ούτε για τον Εθνάρχη. Το χειρότερο με τον Δήμαρχο είναι ότι κάπως έπρεπε να μπούμε στο κλίμα ότι ανοίγει το θέμα, γιατί δεν καταλαβαίνουμε εμείς γιατί έπρεπε να ανοίξει το θέμα. Και χρησιμοποιήθηκε ο Δήμαρχος με το άνοιξε αυτός, με ναι. το δείπνο. Δεν ξέρω γιατί και πώς. Γιατί και εκεί πήγαμε στο κλίμα ότι κάτι γίνεται. Πολύ η αντισυγκέντρωση. Δεν υπάρχει πλάνο από την αντισυγκέντρωση που ήταν κάτω από 50 άτομα, κάτι νεαρά παιδάκια 16χρονα. Δεν μιλάνε πόσοι ήταν να τους δείξουν κιόλας. Μιλάνε για την αντισυγκέντρωση όσο μιλάνε και για τη συγκέντρωση, όπως μιλάνε πολλή ώρα κιόλας για τα έκτροπα. Ποια έκτροπα ρε παιδιά, επειδή 50 άτομα της, και προσέξτε, μιλάνε για τα έκτροπα της ακροδεξιάς που έγιναν στην Καμάρα. Μα στην Καμάρα δεν είναι η ακροδεξιά. Ακροδεξιά όντως κάποιοι ήτανε, δηλαδή μάλλον χρυσαυγίτες, δεν ξέρω τι ήταν. Και αυτοί πήγαν να οικειοποιηθούν την έγιναν επεισόδια και έγιναν. Οι οποίοι ήταν κάτω στην πλατεία Ναυαρίνου και θέλησαν να ανέβουν επάνω να πλακωθούν με τους άλλους επάνω. Ναι. Και δεν τους επέτρεψαν. Ναι. Αυτό έγινε. Ναι, αλλά επεισόδια. Αυτά τα πράγματα δεν έχει καμία σχέση με τη συγκέντρωση. Φυσικά. Και στο κάτω κάτω της γραφής, όταν θες να προβάλλεις ένα γεγονός, βάλε και τον ανάλογο χρόνο. Δεν μπορεί να βάζεις τον ίδιο χρόνο για το ένα και το άλλο. Φλάρετε, και να δείχνει συνέχεια. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου που συγκεντρώθηκε στη Θεσσαλονίκη για να αγοράσουν παγωτό. Θα είχε live. Θα είχε βιντεό. Δείτε τώρα πώς χιλιάδες συμπολίτες. Εδώ στο που είναι και το επίκαιρο το Survivor, ο Βασάλος πήγε σε ένα κατάστημα στην Τζιμισκή για να υπογράψει αυτόγραφα και να βγει selfie και το είχαν live όλα τα κανάλια. Όλα. Χρήσανθε. Ένα ρεκόρ Guinness κάνουν στην παραλία και γίνεται απευθεία σύνδεση από όλα τα κανάλια. Καταρχήν έχουν σήμερα όλη σύνδεση ζωντανή. Όλοι. Ακριβώς. Που είναι άδειο. Έγινε καλημέρα. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή είναι παλαβή η κατάσταση για το πόσο θέλουν και στο τέλος καταλήγουν. Γιατί είδα και Sky, είδα και όλα αυτά τα ωραία κανάλια και ο Αλφα και να λένε ότι στις 4 Φεβρουαρίου θα πρέπει στην Αθήνα να γίνει πιο μεγάλη. Λες αυτή ήταν μικρή. Να γίνει πιο μεγάλη στην Αθήνα. Δηλαδή προσπαθούν με εντελώς προτάσεις προπαγανδιστικές να το μειώσουν όσο αντέχει. Είναι αδειοδοτής τώρα. Δύσκολα, δύσκολα χρόνια. Καλημέρα. Καλημέρα. Πράγματι ανακοινώθηκε ότι 4 Φεβρουαρίου είναι το επόμενο συλλαλητήριο στην Αθήνα. 4 Φεβρουαρίου. Θα κλείσουν πάλι τα μάλγαρα ή... Κλείσουν τα σχηματάρι. Καλημέρα σας. Επόμενος. Ναι. Γεια σας. Εγώ. Εσείς. Δημήτρη. Ναι, ναι, ακούμε. Ακούτε. Ναι. Το σακάκι μου είναι σκισμένο. Ναι. Τα πούλησα όλα. Είμαι ο Σκύπος Νικόλος, ο Μάγος Καλά. Καλημέρα, γεια, να είσαι καλά. Επόμενος, γεια σας.
Κουφάλες, πήγατε να με κλείσετε. Δεν ψοφάω, ρε. Δημοκρατία, δημοκρατία, ε. Δεν ψοφάω, ρε. Λοιπόν, συνεχίζω από εκεί που σταμάτησα. Ναι, συνέχισε. Δεν είναι μόνο λοιπόν η κυβέρνηση, είναι και η αντιπολίτευση η οποία είναι ακριβώς στην ίδια γραμμή με τα δικά της ΜΜΕ. Ωραία. Άμα δείτε τι ανάρτησε ο Σταύρος Θοδωράκης, θα καταλάβετε. Αυτό εμένα μου δίνει να καταλάβω δύο πράγματα. Καλά, ο Θοδωράκης δεν είναι ακριβώς το μακεδονικό αντιπολίτευση. Λοιπόν, θα ψηφίσει υπέρ. Είναι ένα από τα κόμματα. Ό,τι πει ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει για τη Μακεδονία, ο Θοδωράκης, λοιπόν, θα το δεις. Επιτροχάδιν, εμένα μου φαίνεται ότι το θέμα αυτό έχει έρθει απ' έξω. Ουσιαστικά υπάρχει γραμμή να τελειώσει το θέμα της Μακεδονίας. Έτσι. Δεν ξέρω από ποιον. Ίσως με ανταλλαγή κάποια ελάφρυνση χρέους, ίσως με ανταλλαγή κάποια ελάφρυνση στα μέτρα. Δεν ξέρω. Ναι, όπως αυτό... διαπραγματεύτηκε ο Τσίπρας και ελαφρύνθηκε το χρέος την προηγούμενη φορά, το έτσι και τώρα. Όμως, λοιπόν, το θέμα όμως αυτό είναι ξεκάθαρα εθνικό. Με εύκολο κεφαλαίο. Παιδιά, είναι εθνικό το θέμα. Ξεπερνάει σε μέγεθος και τον Πολάκη και τον Βρούτσι και τα παιδάκια που πήγαν στην Καμάρα και τον ίδιο είναι τον Τσίπρα. Είναι το θέμα που θα ρίξει την κυβέρνηση αν το συνεχίσει αυτό, έτσι. Το θέμα αυτό, λοιπόν, ως εθνικό αυτό το θέμα, οφείλει να τύχει δημοψηφίσματος. Οτιδήποτε άλλο πέρα... Και άμα τύχει, τι θα γίνει. Άλλο θα ψηφίσουμε, άλλο θα εφαρμόσει. Όχι, δεν κατάλαβες. Την προηγούμενη φορά αυτό δεν έγινε. Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να τεθεί ένα ερώτημα το οποίο θα δέχεται μονολεκτικής απάντησης. Ναι ή όχι. Όχι, ναι, ναι, καλά. Όχι ή ναι. Θα είναι καλά, σίγουρα, καλά. Θα πάει αντίθετα. Όχι ή ναι. Και σιγά μην καταλάβεις το ερώτημα. Είναι και πολύ γκαντέμιδες αυτοί οι σημερινοί, διότι πέσαν στην εποχή του ίντερνετ και με τα drones πλέον έχουμε αεροφωτογραφίες. Καθόλου γκαντέμιδες δεν είναι. Η σημερινή, άκουσε με λίγο Αποστόλη, είναι κυβέρνηση γιατί ακριβώς υπάρχει το ίντερνετ και όλα αυτά που τώρα είναι εναντίον τους ήταν υπέρ τους. Ωραία. Με συγκεντρώσεις, λοιπόν, με διόδια λοιπόν, μη πληρώνω, με κινήματα δεν πληρώνω, με καταστάσεις δίκιο, τέτοιες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχουμε όμως αεροφωτογραφίες και του 92 και του 2018. Άμα τις βάλεις δίπλα-δίπλα, του 18 είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ανατρέξτε λοιπόν να δείτε πόσους είπαν ότι είχαμε το 92 για να δείτε πόσους είχαμε χθες. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη. Εγώ θεωρώ ότι ήταν εμένα τεράστια. Πρόσεχε λίγο. Η έκτασή της μου φάνηκε μεγαλύτερη. Όχι, όχι. Η έκτασή της δεν ήταν μεγαλύτερη, αλλά εκείνο το συλλαλητήριο οργανώθηκε από την πολιτεία και ήταν υποχρεωτική η παρουσία όλων των σχολείων. Όλων των σχολείων, όλων των μαθητών, όλων των πολιτών. Και οργανώνονταν επί δύο μήνες και είχε πάρα πολύ κόσμο. Το χθεσινό είναι όμως μεγαλύτερο σε εισαγωγικά, γιατί ήταν αυθόρμητο και έγινε χωρίς καμία οργάνωση. Και εγώ αυτό είναι που τους φόβησε περισσότερο από όλα. Τι θα γίνει στην Αθήνα 4 Φλεβάρι, το φοβάμαι από τώρα, σας το λέω. Δεν περιμέναν τόσο κόσμο και τώρα θα πάρουν τα μέτρα τους. Ο Θεός να βοηθήσει, παιδιά, που και πέρα. Σε ρωτάει, εγώ μακριά είμαι. Σε ρωτάει φίλος Έλληνας του εξωτερικού επίσης. Και θέλω να ρωτήσω εσένα. Αλήθεια, δεν είναι σχήμα λόγου. Λέγε. Όταν ακούς κάποιον να σου λέει, εκεί που ζεις π.χ., με λένε Ζλάτκο και είμαι από τη Μακεδονία, πώς αντιδράς? Δεν μου έχει τύχει, αλλά όπου πάω, σε όποια δουλειά δουλεύω, από τα πρώτα πράγματα που τους ενημερώνω σε άσχετη χρονική στιγμή είναι πρώτο για τη Μακεδονία, ότι δεν υπάρχει Μακεδονία, και δεύτερον για τους Τούρκους. Τους ενημερώνω όλους. Ξέρουν όλοι όσοι είναι γύρω μου. Αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή στον ραδιόφωνο. Δεν τα κρύβω από κανένα, παιδιά. Να είσαι καλά, Αποστόλη. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Εγώ πάντως, επειδή μου είχε το καλοκαίρι στη Χαλκιδική, ναι, που παίζουν τα κοριτσάκια μου με κάτι κοριτσάκια τα οποία είναι από τα Σκόπια και τους ρωτάνε με την αθωότητα που έχουν τα παιδιά, μπαμπά, πώς λένε στα αγγλικά, πώς σε λένε, πώς λένε από πού είσαι κτλ. Και, και το κοριτσάκι αντίστοιχα απαντάει Μακεντόνσκα, πώς το είπε κιόλα και τα λοιπά. Και πετάγεται η μαμά του, νο, Σκόπια. Τα λάβες, θα μου πεις ιδεμένα. Ήταν λίγο... και αυτοί έχουν αυτή τη νοοτροπία. Ότι, οκ. Εντάξει. Φίλος μας στέλνει δύο φωτογραφίες του 92 και του 18. Το 92, συγγνώμη, στην Αριστοτέλειο ήταν το επίκεντρο. Άρα, φίλε, μας στέλνει φωτογραφίες από την περιοχή του Λευκού Πύργου. Αν το 92 είχε τόσο κόσμο στο Λευκό Πύργο, ναι, ενώ το επίκεντρο ήταν στην Αριστοτέλους. Είχε περισσότερο κόσμο το 92. Εντάξει. Αλλά αναλογικά, αν το σκεφτεί κάποιος, παιδιά, είναι σαν το 92, σαν να έπαιζε, να σας το πω απλά, πάω Ολυμπιακός,
και χθες να έπαιζε αδιάφορο παιχνίδι ΠΑΟΚ Τρίκαλα. Και να έχει τόσο κόσμο. Έτσι ήταν η αναλογία. Σκεφτείτε τις συνθήκες. Δεν είναι, μην μπαίνετε στη σύγκριση. Μιλάμε για μια κατάσταση το 92. Απόλυτα οργανωμένη από πολιτεία και εκκλησία. Ξαναλέω, υποχρεωτικά όλα τα σχολεία. Εμείς μαζευτήκαμε στο σχολείο, ναι, και πήγαμε στο συλλαλητήριο. Όλοι. Και χθες, όχι μόνο δεν έγινε αυτό, έγινε το αντίθετο. Προσπαθούσαν να φέρουν τρόπους να σε αποτρέψουν από το να πας. Γι' αυτό είναι εντός εισαγωγικών μεγαλύτερο. Αλλά μην παραπληροφορούμε λέγοντας και περισσότερο κόσμο. Περισσότερο κόσμο δεν είχε. Τι να κάνουμε τώρα. Ο 679 γράφει: Πες μου, λέει, σε παρακαλώ να γουστάρω ότι 4 Φεβρουαρίου παίζει ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα να γίνει ολοκληρωτικό με το συλλαλητήριο. Νομίζω, παιδιά, 4 Φεβρουαρίου παίζει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. 4 Φεβρουαρίου, παιδιά, είναι το μοναδικό παιχνίδι του Άρη στην Αθήνα. Τώρα Καλυθέα Άρης. Θα έχει πολύ κόσμο. Ένα μάτς στην Αθήνα έχει φέτος. ΠΑΟΚ 4 Φεβρουαρίου παίζει στα Γιάννενα. Λοιπόν. Αλλά έχει Ολυμπιακός ΑΕΚ, εκείνο το βράδυ. Θα αναβληθεί. Θα αναβληθεί. Δεν ξέρω. Μπράβο στους οπαδούς του Όφη, που γύρω στο 80 φωνάξανε «Η Μακεδονία είναι ελληνική». Είχε και καλαμαριώτες. Τι? Είχε και καλαμαριώτες. Δύο, τρεις, τέσσερις. Αβραάμ Περσίδη και τα λοιπά. Λοιπόν, πάνε στο break, άντε. Πάμε. Εδώ είμαστε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε αμέσως στις γραμμές, γιατί έχουμε τον κόσμο και περιμένει. Παρακαλώ στον φίλο ακροατή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Λίγο πιο δυνατά, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Ναι, μια κυβέρνηση η οποία θέλει να υπερασπιστεί τα ιερά και τα όσια της χώρας, διοργανώνει αυτή το συλλαλητήριο που έγινε χθες. Δεν κλείνει τα διόδια των μαλγάρων για να δυσκολέψει την πρόσβαση σε αυτούς που θέλουν να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο. Προσπαθεί να φέρει όσο περισσότερο κόσμο μπορεί, έτσι ώστε όταν βγει έξω στο εξωτερικό να μιλήσει, γιατί εμείς δεν έχουμε το ζόρι, οι άλλοι έχουν το αυγό στον ποπό, να πει ότι ορίστε κύριοι, κοιτάξτε πόσες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο ήταν, έχω σοβαρό πρόβλημα στο εσωτερικό της χώρας, δεν μπορώ να δεχθώ αυτά που μου ζητάτε, ας πούμε. Αλλά αυτό ισχύει για μια κυβέρνηση η οποία θέλει να υπερασπίσει το εθνικό συμφέρον. Επίσης να πω στον Κώστα, το παιδί το Μπαοκτσί, και είναι η πρώτη φορά που δεν χρησιμοποιώ το ζήτα στη λέξη, ότι μπορεί για τον Άρη και τον Μπαοκ να μαλώνουμε, να ερχόμαστε στις αντιπαράθεσεις στο ραδιόφωνο, καμιά φορά να λέμε για καμιά βαριά κουβέντα ή να ειρωνεύομαστε ο ένας τον άλλον, ας πούμε. Αλλά αν κινδυνέψει η πατρίδα, νομίζω ότι θα είμαστε δίπλα-δίπλα. Και όταν τελειώσει εκείνη η περιπέτεια, θα έχουμε πάει όλο το χρόνο να ξανασκοτωθούμε για τα άρισπα. Είπαμε, το ποδόσφαιρο είναι το ωραιότερο δευτερεύον Ακριβώς. πράγμα στη ζωή μας. Ακριβώς. Προέχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα, όπως είναι η οικογένεια κατά πολλούς ή η πατρίδα. Τέλος, να πω περαστικά στον πρώην Υφυπουργό Παιδείας, συμπάσχω μαζί του για αυτό που έγινε χθες, να γιάσει το χέρι του παιδιού του Αριανού από την Καλαμαριά, του Κρεοπόλη, που ψιθύριζε για κάποια πραγματάκια για τον Άρη στο αυτί του την ώρα που έγινε το σκηνικό. Τι να αγιάσει το χέρι. Και να πω στον υφυπουργό, τον πρώην υφυπουργό. Το κρέας εννοεί. Ναι, να πω στον πρώην υφυπουργό να μην το πάρει και πολύ σοβαρά αυτό που έγινε χθες στις μετρητής. Δηλαδή ήταν μια αριστοφανική επίδειξη αγάπης. Εντάξει. Άντε, γεια. Καλημέρα. Αριστοφανική επίδειξη αγάπης. Ακού να αγιάσει το χέρι. Για το κρέας που κόψε, ρε φίλε. Άντε. Καλημέρα. Στον επόμενο, γεια σας. Ο Κρεοπόλης. Καλημέρα, παιδιά. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κώστας Αργιανός. Εγώ παιδιά για το συλλαλητήριο δεν θα μιλήσω. Εντάξει, ο κόσμος μίλησε, τι να λέμε. Μην επαναλαμβάνουμε συνέχεια. Ναι, ό,τι θες. Αν μιλήσω λίγο ποδοσφαιρικά, Χρήστανδε. Παρακαλώ. Αυτός ο Βόρε, φίλε, ήταν, θυμάμαι, πέρσι στο... Στον Όφι. Στο Άρης Όφι, ναι. Πρέπει να ήταν λίγο πιο χοντρός από σένα. Αυτό θα πάρουμε. Βαρύ αυτό. Δεν νομίζω να έχει. Τι κάνω λάθος. Εφτά μαύρους και αυτός ήταν που ήταν ένα 550 κιλά. Όχι. Αυτός πρέπει να ήταν. Άμα το... Όχι. Όχι, είναι ένας ψηλός αδύνατος. Αδύνατος. Κάνω λάθος. Εγώ εκείνο το χοντρό που είχε όφη το... δεν είναι εκείνος. Έτσι, πώς το λέγανε εκείνο. Πού να θυμάμαι τώρα, όπως είπες και εσύ. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν είναι εκείνο. Τον Ogboy μήπως λες. Πώς? Τον Ogboy μήπως λες, που ήταν πιο εύσωμος ο Ogboy. Τι ναι, ρε φίλε, εκείνος ήταν σούμο να πούμε. Και λέω, κάνε πλάκα να είναι αυτός. Αλλά τελικά κάνω λάθος, ευτυχώς. Κοίταξε, ευτυχώς. Ο Βουό είχε μια πολύ καλή παρουσία πέρσι με τον Όφη που του έδωσε ένα διαβατήριο να παίξει Super League φέτος.
Δεν είναι στις προτιμήσεις του. Γιατί δεν παίζει ρε φιλέ, αφού είναι το πήρα γιατί για πήρε άλλους. Γιατί ο τρόπος που παίζει η κόντρα επίδεση που παίζει η Λαμία δεν βολεύει. Δεν βολεύει, μάλιστα. Αυτός είναι με να το... τον έχεις όπως τον προχθές στο μάτς, στα στημένα και τα λοιπά που σου δόθηκαν αρκετά και δεν τα πήρες. Να τα πάρεις. Στημένα δεν γίνεται γιατί σπάσαν τα νεύρα μας πάλι χθες, εντάξει. Σπάσαν τα νεύρα. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δηλαδή το βλέπουν να αδικούν τους τον εαυτό τους αδικούν. Να πάνε να δουν το βίντεο και να δουν την μπάλα που παίξαν. Τι ωραία, τα κακώς. Δηλαδή, τα κακώς, ο Μουμίν πόσο ήταν αντικατάστασης. Δεν έπαιξε ένα ημίχρονο και μη συζητάς. Μη συζητάς. Νομίζω τώρα δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο, αλλά το έχω πει για το Μουμίν. Εντάξει, όχι. Ότι δεν βγαίνει. Φαίνεται, ρε φίλε. Δεν βγαίνει. Φαίνεται. Και φαίνεται. Για όλους τους συναριανούς που μιλάνε για ενίσχυση στην επίδεση, αν δεν έχει σωστό κέντρο. Θα κάνει ο Πανεγιάλιος ένα... κόντρα επίδεση να σου βάλει γκολ. Θα κάνεις ένα ημίχρονο να ξεκινήσεις με τον Καραϊσκάκη. Έτσι είναι αυτά. Θέλεις το αμυντικό χάφι είναι πολύ σημαντικό. Θέλεις ένα μουμίν ακόμα. Εκεί ο πάλι ο τέτοιος να πούμε. Όχι, δεν θες ένα μουμίν ακόμα. Θες το μουμίν και τον Ιτζόγλου εκεί. Θες μπροστά. Αλλά να παίζει ο μουμίν πίσω και μπροστά το δεκάρι. Όχι να παίζει ολόκληρο το παπλίδι. Αποτελέσματα. Θέλω και το άλλο πάλι που δεν ξέρω, ρε φίλε, αν κάνω λάθος εγώ. Διορθώστε με, δεν ξέρω τι άνθρωπος τι και πώς. Ο Μπαρκάν φίλε είναι αντικατάστατος. Πρέπει να ξεκινάει από την αρχή τέλος. Δεν νομίζω. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω φίλε, δεν γίνεται. Τι, γιατί έκανε κάτι ο Μπαρκάν όταν μπήκε. Πού το, πώς το πότε ρε Σιχριστάν. Όταν μπήκε, στο 60. Εφάζεται από την αρχή. Γιατί μπήκε στο 60, μπήκε στο 60 και πάτησε την μπάλα. Σιχριστάν δεν να πούμε στο 60 τον, δεν τον έβαλε. Και τι έκανε. Και τι έκανε. Ο Μουμίν που μπήκε. Στο 60 δεν πήγε και ο Μουμίν. Γιατί τα δεν έκανε δουλίτσα ρε φίλε, εντάξει. Όσο μπόρεσε το παιδί, και αυτός κρύος ήταν. Όλοι ήταν... ήταν απαρά... εγώ ρε... πρέπει να μπαίνει ρε... με τον Ρούνεϊ τι γίνεται, που είπες, με τον Ρούνεϊ. Ποιο Ρούνεϊ, αφού άμα πάρεις το Βουό, θα πάρεις και το Ρούνεϊ και το Βουό, πώς θα παίζουνε, πέντε μαζί. Ναι, δεν ξέρω, εντάξει, ναι, δεν, δηλαδή δεν θα προχωρήσει το Ρούνεϊ, θα πάρουμε το Βουό. Μπορεί να πάρεις και το Ρούνε και το Βουό, αλλά μάλλον το Βουό θα πάρεις. Μάλιστα. Άδωμα. Να πω, εγώ θέλω να μην αδικούν τους εαυτούς, δηλαδή δεν γίνεται, κάτι πρέπει να αλλάξει. Ρε φίλε. Έγινε, δηλαδή, καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια, bye. Πες του, ήμασταν 30 καλαμαριώτες στο Ηράκλειο, προφανώς εννοεί. 30? Έτσι λέει ένας εδώ, μάλλον και αυτός ήταν. Συγγνώμη, αλλά εγώ την τηλεόραση είδα που έδειχνε 3-4, μάλλον σας αδείξαν τα πλάνα. Στην κατάθεση λουδιών στον Γκέραρτ, στην καρέκλα του. Και στα πλάνα που έδειχνε, έδειχνε τους ίδιους τρεις. Δεν ξέρω αν ήταν, είχε κάποιο βίσμα. Τους ίδιους. Δες φίλε, μακάρι να ήταν και 100. Αλλά εγώ σου λέω ότι έδειξε τηλεόραση. Η τηλεόραση λοιπόν σας έδειξε 3-4 άτομα. Καλημέρα. Γεια σας, επόμενος. Καλημέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε. Καλά, εσείς. Θοδωρής από Αμφιλοχία, από ΟΚ. Γεια σου, φίλε Θοδωρή. Γεια σου, φίλε Δημήτρη και Χρύσανθε. Πρώτον να πω κάτι τώρα που δεν μ' άρεσε, τώρα πριν λίγο. Όταν κάποιος λέει να γιάσει το χέρι του άλλου για προφυλακισμούς, πιστεύω ότι το ύφος της εκπομπής δεν είναι τέτοιο και κανονικά πρέπει να παρεμβαίνετε. Δεν λέω να του κλείσετε τον άνθρωπο. Παρενέβη, Δημήτρη. Ναι, λάθος. Παρέμβει, Δημήτρη. Τώρα εσύ που είσαι στρέλα τώρα ότι είναι να έλεγε για τα κρέατα και τα λοιπά. Δεν μπορεί τελικά να μην ξεφύγει. Άμα θες την άποψή μου, έτσι. Ο συγκεκριμένος δεν μπορεί τελικά να μην ξεφύγει. Γιατί για τον Αριστοφάνη είπε όμως, φίλε. Άντε ρε. Και ο... κάτσε λίγο. Για... το είπε για έναν άνθρωπο όμως, φίλε, που ακριβώς λέει να πάει ο Άρης να αυτό και τα λοιπά και μετά λέει έκανα αριστοφανικό αστείο. Ναι, κάνω εμετό κάθε φορά τον ακούω. Όχι, είμαι πάω, κάνω εμετό. Ναι, αλλά όταν μιλάς για προφυλακισμό και αυτό το αφήνει. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε βία ούτε τίποτα. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Όχι, πέρα από αυτό, πέρα από αυτό, στο ραδιόφωνο, κάνεις μια εκπομπή. Άμα είναι και περνάει τον αγιά στο χέρι του αλουνού για τέτοιο αύριο, για κάτι το οποίο θα προκληθώ εγώ και θα κάνω και εγώ θα σηκώσω το χέρι και βγει ο άλλος και πει να αγιά στο χέρι του Θόδωρου. Σωστό, έχεις δίκιο. Έκανε, είναι λάθος. Πώς θα το έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τίποτα. Πάμε παρακάτω τώρα, δεν θέλω τώρα να πάω, αν ανοίξει μετά το ΠΑΟΚ 24 θα τα πούμε μαζί Δημήτρη. Οπα. Για το πόσο ισχυρός είναι ο ΠΑΟΚ. Εδώ ο Χρύσανθος, τι ωραίος ισχυρός είναι ο ΠΑΟΚ στο φέτος στο παρασκήνιο. Έτσι. Θα τα πούμε μετά αυτά. Ας πάω, ας κάνω. Τι μας απειλείς. Όχι, δεν σας απειλώ, απλά έτσι τώρα να το πούμε γιατί γελάει ο κόσμος δηλαδή με την πόσο ισχυρός είναι ο ΠΑΟΚ. Άσε τώρα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ο οποίος δεν έχει πάρει ένα σφύριγμα φέτος. Ένα με τον Πλατανιά, ένα offside ήταν τρεις
και. Πώ δεν πήρε. Από πίσω. Είπε σε ένα με τον Πλατανιά γκολ κανονικό που ακυρώθηκε. Αυτό. Και αυτό, με τον Ατρόμητο το πέναλτι. Με τον Ατρόμητο είναι πεντακάθαρο. Πέναλτι, βρες το 15. Όσο πεντακάθαρο είναι του Φορτούνη χθες. Όχι ρε φίλε και το. Όχι ρε φίλε. Τι. Όχι. Τι. Όχι ρε φίλε. Ποιο είναι πιο πεντακάθαρο. Έλεος ρε. Άκου λίγο. Ο Βασιλό. Εγώ. Όχι δεν είναι. Σπρώχνεται από πίσω. Όχι δεν είναι. Κανονικά έχει μπει μπροστά, έχει μπει μπροστά και τον σπρώχνεται από πίσω. Μην το αναλύουμε, έχουμε άλλη άποψη. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι. Δεν είναι να τα αναλύσουμε ρε φίλε. Το ένα είναι ξεκάθαρη πρόθεση. Λες εσύ. Είναι όλο, μα δεν είναι. Εγώ λέω ότι και τα δύο δεν είναι. Άκου να δεις τώρα. Όποιον και να ρωτήσει. Αυτή είναι η άποψή μου, τι να κάνουμε τώρα. Όποιον και να ρωτήσει, πάω ξύλες. Για ρώτα τους Αριανούς. Ό,τι ομάδα και να το δείξεις, ναι. Αν το πάρεις αντικειμενικά και τον ρωτήσεις, εσύ θα το ζήταγες αυτό στην ομάδα. Άλλο. Όχι, εγώ σου λέω ότι οποιοδήποτε θα το ζήταγε, ενώ το χτεσινό, εσύ για παράδειγμα, ναι. Για τον Άρη, δεν θα το ζήταγες. Καλά, εγώ δεν το έπαιρνα ποτέ. Αλλά δεν το έπαιρνες. Πιστεύω ότι και σαν Χρήστανδος δεν το ζήταγες, ρε παιδί μου, αλλά τώρα, έλα μωρέ τώρα. Νομίζω ρε φίλε να σου πω κάτι, ότι είναι από τα λίγα που δεν ζήτησε ούτε ο Φορτούνης αυτό. Δηλαδή κάνει τη βουτιά. Κοιτιότανε μεταξύ τους παιδί μου. Πάμε παρακάτω, κάπου θες να καταλήξεις για να κλείσουμε. Α, πρόσεξε όμως. Στο Λιβάγια, καθαρό πέναλτι. Το σχολιάζω. Πώς είναι, η Φόρτσα δεν έγραψε την άλλη μέρα κτλ. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο πέναλτι το είδα 10 φορές. Αλήθεια το λέω. Ναι. Το είδα 10 φορές και ναι, το βλέπω ότι υπάρχει επαφή. Αλλά εκεί λέω ότι ο Στυλιάρας είναι αμφιβάλλει για τη φάση και απλά πάει με τον ισχυρό. Εδώ δεν υπάρχει αμφιβολία χθες. Στο ΑΕΚ Λάρισα. Και να πάρει τον ισχυρό, το καταλαβαίνω. Για τη Λάρισα σου λέω. Πες κάτι άλλο για να κλείσει, έλα. Εδώ όχι, ήθελα να κάνω μια ερώτηση για να δείτε τέτοιο, να κάνω για το άλλο θέμα, για το θέμα ναι, της Μακεδονίας. Ναι. Ποια ήταν τα αιτήματα του συλλαλητηρίου χθες? Να μην δοθεί το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια. Να μην υπάρχει... Αυτό ήταν μόνο? Να μην υπάρξει. Το βασικό αυτό ήταν, δεν υπήρχε κανένα. Αυτό το ήταν που ήταν ένωσε αυτό. Τον κόσμο. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είπα, ακούστηκαν και σαν χλαμάρες. Άντε τα χλαμάρες, αυτό είναι το βασικότερο του, ναι. Του συλλαλητηρίου. Ο κόσμος γι' αυτό βγήκε. Γι' αυτό βγήκε ο κόσμος. Ναι. Πιστεύετε για παράδειγμα ότι το θέμα της ονοματοδοσίας των Σκοπίων, αν θα περιέχει τον όρο Μακεδονία μέσα, είναι σημαντικότερο για παράδειγμα από το αν θα υπάρχει σαφής γεωγραφικός προσδιορισμός και αδιακτάρατο των συνόρων, αδιαμφισβήτητο των συνόρων για παράδειγμα. Από πώς δηλαδή θα αμφισβητηθούν τα σύνορα, γιατί αυτό το ακούω, το λένε αρκετοί και το λέει και ο Τσίπρας κατά κάποιο τρόπο. Το πώς θα αμφισβητηθούν τα σύνορα. Ναι. Άρα μου λες, άκου λίγο, αν συμφωνήσουμε να λέγονται Άνω Μακεδονία, δηλαδή θα κάτσουν στα αυγά τους και δεν θα διεκδικήσουν τα σύνορα, ενώ αν τους λέμε Σλαβοβαρδάριδες, τότε θα έχουν επεκτατικό λόγο. Εάν έχουν υπογράψει, εγώ δεν είμαι ενάντια στο να... Τι να υπογράψει? Περίμενε να σου πω. Πρώτον, δεν είμαι υπέρ το να υπεριέχει... τον όρο Μακεδονία μέσα η ονοματοδοσία του. Ξεκαθαρίζω αυτό. Απλά πάρτε χαμπάρι ότι το μείζον είναι το να μην έχουν αλυτρωτικές διεκδικήσεις. Ποιοι να έχουν αλυτρωτικές? Το ούζο του δημιουργούν. Θεωρητικό είναι αυτό. Ποιοι, τι να κάνουν, να μπουν στην Ελλάδα? Ποιοι να μπουν στην Ελλάδα να φάνε, δεν έχουν. Υπάρχουν Σλάβοι, δεν υπάρχουν. Να μπουν στην Ελλάδα, αλυτρωτική κίνηση να κάνει η Τουρκία, να το καταλάβω. Αυτοί που είναι ανύπαρκτοι, τι να κάνουν, να μπουν στην Ελλάδα με αλυτρωτικό τέτοιο. Αν είναι ανύπαρκτοι, ρε, αυτό που δεν καταλαβαίνει είναι ότι σήμερα είναι ανύπαρκτοι, αύριο μπορεί να μην είναι. Τι θα κάνουν δηλαδή? Όταν μιλάς με το ΝΑΤΟ, το οποίο. Αν δεν μπουν λοιπόν στο ΝΑΤΟ ποτέ. Να μην μπουν ποτέ! Να μην μπουν ποτέ! Άλλο πάω να σου πω! Άλλο πάω να σου πω! Το ΝΑΤΟ το 91 διαμέλησε μια ολόκληρη χώρα! Ναι! Διαμέλησε μια ολόκληρη χώρα! Σωστά! Αύριο, ναι. Αν εσύ παραμελήσεις αυτό έναντι μόνο της ονοματοδοσίας, αυτό σου λέω! Δεν, λένε μόνο, δεν λέμε μόνο για το όνομα! Ναι, σε ρώτησα, λέμε για το Σύνταγμα, για τη γλώσσα. Το βασικό ήταν αυτό. Το απλό που καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος. Μα δεν θα κάνει διπλωματία τώρα μισό εκατομμύριο κόσμος. Δεν είναι διπλωμάτες.
Ναι, ρε φίλε, το πρώτο είναι το να μην έχουν αλυτρωτικές θέσεις. Δεν το βάζουν τυχαία. Δεν το βάζουν. Όλοι το βάζουν αυτό. Εσύ τώρα. Οι Αλβανοί λοιπόν που έχουν υπογράψει, άκουσε με λίγο. Οι Αλβανοί λοιπόν που έχουν υπογράψει πριν από χρόνια τις συνθήκες που υπογράφηκαν από όλους και τα λοιπά, όταν χωρίστηκε η Ελλάδα, η Αλβανία, η Ιουκοσλαβία τότε και τα λοιπά, δεν λένε για τσαμουριά. Άσε να λένε. Δεν μπορούν να πούνε. Γιατί δεν σταμάτησε η αλυτρωτική του τέτοια αφού υπογράψανε. Το ξέρεις, για παράδειγμα. Παράδειγμα, ας πω ένα άλλο παράδειγμα. Αν δεν είχε τη συνθήκη της Λοζάνης, οι Τούρκοι θα είχαν μπει ήδη στο Αιγαίο, δεν θα είχαν μπει. Αν δεν είχε τη συνθήκη της Λοζάνης, μην νομίζεις ότι όλα είναι στον αέρα και δεν παίζουν ρόλο οι συνθήκες. Γιατί τώρα δεν παίζουν. Αν υπογράψεις ένα σήμαντο. Δεν είναι έτσι, φίλε. Γιατί άμα μπουν. Δηλαδή θες να μου πεις ότι αν θέλουν να μπουν οι Τούρκοι, τους απαγορεύει η συνθήκη της Λοζάνης να μπουν. Πάμε γρήγορα στο άλλα τους απαγορεύουν. Συνθήκη, συγγνώμη, έχουν οι Τούρκοι και για να μην μπουν και στη Συρία. Παρ' όλα αυτά μπαίνουνε. Θα τους ψαρεύουν στην Κάλυμνο. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Εγώ μιλάω. Χαίρετε, ναι. Κουραστήκαμε, ρε παιδιά, τόση ώρα. Πάμε. Ήθελα με πρόλαβε, Χρήσανθε, και απάντησα στον προηγούμενο σχετικά με τη αλυτρωλητική της διεκδίκησης της Αλβανίας. Όπως τα είχαν και οι βέβαια, εντάξει. Δικαιολογίες είναι αυτές τώρα για να δώσουμε το όνομα. Okay. Ακριβώς. Ήθελα μόνο να κάνω δύο ερωτήματα σημαντικά. Αρχικά είναι ρητορικά τα ερωτήματα γιατί δεν μου έχει απαντήσει κανένας. Και κατά δεύτερον θα προσπαθήσω να τα απαντήσω εγώ. Γιατί ναι. Καταρχήν, για ποιο λόγο πρέπει τώρα να λυθεί το Σκοπιανό. Για ποιο λόγο. Βιάζεται η Ελλάδα να. Όχι, αυτό έλεγα προχθές. Η Παρασκευή αυτό έλεγα. 25 χρόνια πέρασαν που είναι σε κρεμότητα. Για ποιο λόγο βιάζεται. Αυτή τη στιγμή βιάζονται μόνο οι Σκοπιανοί. Ας μας πει ο Μπουτάρης που το ξεκίνησε. Ωραία. Η θελημένα ή όχι. Από τη στιγμή που βιάζονται τα Σκόπια, είναι υποχρεωμένοι εντός εισαγωγικών ή εκτός να κάνουν αυτοί τις κινήσεις όπισης. Γιατί ξέρουν ότι μόνο αυτή η κυβέρνηση μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό. Ακριβώς. Βιάζεται λοιπόν τα Σκόπια και δεν βιάζεται η Ελλάδα. Άρα αφού η Ελλάδα δεν βιάζεται, ας μην λυθεί ποτέ. Ας λυθεί σε 50, σε 100, σε 30 χρόνια. Ωραία. Αυτοί το έχουν. Να μην μπουν καν στο ΝΑΤΟ, δεν μας ενδιαφέρει. Ακριβώς. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Τι θα κερδίσει η Ελλάδα αν λυθεί. Τίποτα. Ο Τσίπρας θα κερδίσει η διεθνή αναγνώριση. Να προλάβω. Τα επιχειρήματα του στυλ σταθερότητα και ασφάλεια απορρίπτονται ως αστεία. Γιατί ακόμα και να μπουν στο ΝΑΤΟ δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει ουδετερότητα ασφάλεια στην ευρύτερη βαλκανική περιοχή. Ωραία. Άρα λοιπόν, ας μας πει κάποιος τι θα κερδίσει η Ελλάδα και βιαζόμαστε τόσο πολύ, ρε παιδιά, μέχρι τον Ιούνιο να λυθεί το ζήτημα. Τι θα κερδίσουμε εμείς. Τίποτα. Έχουμε να κερδίσουμε εμείς αύριο, παράδειγμα, θα μας διαγράψουν χρέος, παράδειγμα. Χειροπιαστό πράγμα. Τίποτα. Θα κερδίσουμε αύριο, παράδειγμα, ότι θα έχουμε καλούς γείτονες και ότι θα κάνουμε εμπορικές συμφωνίες και όλα αυτά. Τι θα κερδίσει, μας βρεθεί ένας να μας το πει. Γιατί όλοι μας έχουν πεθάνει στην παπαρολογία της σταθερότητας και της ασφάλειας από το ΝΑΤΟ και όλα αυτά είναι μπαρούφες. Δηλαδή θέλετε να μου πει κάποιος ότι αν αύριο λυθεί, άσχετα με το ποιο θα είναι το όνομα, είτε Μακεδονία είτε όχι, ότι αύριο ξαφνικά ο Σκοπιανός θα σταματήσει να λέγεται Μακεδόνας. Ότι αύριο οι Αλβανοί που είναι στο τέτοβο αυτή τη στιγμή στα Σκόπια δεν θα έχουν βλέψεις να κατέβουν προς τα κάτω. Ότι αυτή τη στιγμή όλη η περιοχή που είναι στη φωτιά, η Σερβία δεν τους θέλει, η Βουλγαρία δεν τους θέλει, θα λυθούν με τον Ιούνιο που θα μπουν στο ΝΑΤΟ ή όχι. Τι θα κερδίσει η Ελλάδα. Τίποτα. Απλά στην προκειμένη περίπτωση βιάζονται να το λύσουν οι Αμερικάνοι μαζί με τους Ρώσους και στην προκειμένη περίπτωση επειδή οι Αμερικάνοι βιάζονται γιατί θέλουν να αποτρέψουν τους Ρώσους να κατέβουν προς τη θάλασσα, γιατί και οι δύο διεκδικούν, σου λέει τι θα γίνει, κούλα λέξη, ή θα κάνεις πίσω και θα σου δώσω στο Μακεδονικό και τον Ιούνιο θα διαγράψουμε μέρος του χρέους σου και θα συμμετέχει το Δούνου του ή όχι. Δεν γίνεται, φίλε, σου λέει Αλέξη, να τα έχεις και τα δύο. Κάνε όπισε στο Μακεδονικό να σου δώσω το χρέος. Και επειδή αυτός διαλαλεί εδώ και εκεί. Και βλέπουμε. Όχι να στο δώσω. Και μπορεί να. Θα δούμε. Ναι, θα βγούμε τον Αύγουστο διαλαλεί. Θα βγούμε από το μνημόνιο και θα βγούμε από το μνημόνιο. Πού θα το στηρίξει ότι θα βγούμε από το μνημόνιο, αν πεταχτεί το Δούνου του και θα σου πει, ορίστε, σου κοτσάρω και μια διαγραφή χρέους, κοιτάξτε Έλληνες προβατάκια, μας διαγράψανε το χρέος, το Δούνου του μας στηρίζει. Τους τόκους, όχι το χρέος. Κάναμε πίσω όμως το Μακεδονικό. Έτσι είναι η διπλωματία και δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Έγινε, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε γρήγορα, τελευταίοι. Χαίρετε. Έλα, καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Τώρα σε ένα λεπτό, Δημήτρη, τι να πεις τώρα. Τι να πεις, πες τα, δεν πειράζει. Αύριο εδώ θα είμαστε. Στα δευτερεύοντα και τριτεύοντα που λέτε, εγώ θέλω να μιλήσω για το ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να ασχοληθώ. Πες τα γρήγορα. Καλά κάνεις. Κύριε Χρήσανθε, αυτό το πράγμα θέλεις να ανέβεις, αυτοί θέλουν να ανέβουν οι ποδοσφαιριστές που έχεις στην Αλφα Εθνική. Ναι.
Εγώ λέω ότι δεν θέλουν. Και γιατί έχουν τότε 9 νίκες και 3 ισοπαλίες? Γιατί έχουν. Γιατί τους πιέζει ο κόσμος. Α, μάλιστα. Τους πιέζει ο κόσμος. Mm. Και όταν ανέβηκε στη δεύτερη φορά, κύριε δημοσιογράφε, είχε στο Μάριο Κάσερες. Ποιους έχεις τώρα? Το βουό θα πάρεις. Θα πάρεις. Θα πάρεις το βουό. Ο Όφησε έφτασε που είναι απλήρωτη. Ωραία. Κοίταξε. Ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, της Σπάρτης και όλων αυτών που μαζέψε ο Άρης γύρω-γύρω. Άλλοι κάνανε 7 στα 7 στο, τα πρώτα 7 μάτς. Τον Τάτο θέλεις? Εγώ ποιους θέλω? Εγώ θέλω. Ο Τάτος δεν σε ανέβασε πάντως. Δεν γίνεται. Έχεις όριο 5 ξένους. Έχεις το Σόουζα. Θα τον κρατήσεις? Τι σημασία έχει αυτό? Κάτσε να ανέβεις. Εδώ δεν μπορεί να κρατήσει και πόσα λεφτά δεν υπάρχουν. Α, λεφτά δεν υπάρχουν. Υπάρχουνε? Ερώτηση κάνω, υπάρχουνε? Όχι. Εντάξει, καλά. Έγινε, καλημέρα. Καλημέρα, τα λέμε και αύριο. Χαίρετε, επόμενος, τελευταίος. Δεν περίμενε. Sorry. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τον Κάσερες να πάρεις. Ο Άρης ανέβηκε το μεταξύ, πρόσεξε τι είπε. Είπε έναν παίχτη που ο Άρης μαζί του ανέβηκε την τελευταία αγωνιστική. Προσεχείς. Ναι. Ο Άρης ανέβηκε τρίτος. Πρόσεξε λίγο. Τρίτος. Την τελευταία αγωνιστική. Κέρδισε 3-0 την Κέρκυρα και ανέβηκε. Ανησυχεί ο κόσμος. Καλά κάνει και ανησυχεί. Άλλο ανησυχώ, άλλο ισοπεδώνω. Ναι. Εκ του αποτελέσματος και εγώ ξέρω να τα λέω μια χαρά. Δεν βγήκε κανένας από αυτούς τις πρώτες 7 αγωνιστικές που κέρδισε μέσα έξω να πήγε όλα αυτά. Όταν τώρα που έκανε την κέλα με τον Καραϊσκάκη, δύο να τα πούνε. Όταν κερδίζει, δεν βγαίνουν. Κάτσε να δει αν δεν κερδίσει, ο Πάκ θα γίνει. Ρε φίλε, ο Άρης είναι μέτριος. Είναι κακός στα τελευταία μάτς. Και το λέμε και το σημειώνουμε. Και ο προπονητής είναι ντεφορμέ. Με αυτά που κάνει. Είναι άλλο αυτό, άλλο να τα ισοπεδώσουμε όλα. Αφού μας είπες ότι ήταν πέναλτι πέρυσι με τον Αιγινιακό, εγώ θέλω να λες ότι του Μακ δεν ήταν πέναλτι. Καλημέρα σας, ο 022. Όχι, φίλε μου, 022 θα σου πω το εξής. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε τελικά με όλους εσάς. Που τα βλέπετε μόνο τα δικά σας δικά σας και τα δικά σας δικά σας. Να σας πουλάμε τρέλα με κάτι τέτοια πέναλτι. Με τρόικα. Και όχι με τους δύο. Προφανώς θα είμαστε και αύριο μαζί μετά τις... εγώ μπορεί να λείπω αύριο. Αυτό είναι. Μπορεί. Μετά τις 10 μέχρι τις 12 ξεκινάμε αμέσως με ΠΑΟ 24 και έχουμε τα τελευταία εισιτήρια που είναι ιδιαίτερα για τον αγώνα ΠΑΟ Ατρόμητος σε πολύ λίγο από τώρα.